μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς σήμερα, έτσι. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα. Για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, νομίζω. Για καλημέρα, όλους. Καλημέρα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. 4 Δεκάτου, μια μέρα που έχουμε βάλει στο καλεντάρι μας όλοι, μια μαύρη ημέρα, μαύρη επέτειος για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Για αυτά τα 6 παιδιά, τα οποία αφιέρωσαν τη ζωή τους στον ΠΑΟΚ και βεβαίως κανείς μας δεν πρόκειται να τους ξεχάσει. Είναι λίγο περίεργη η μέρα, η αλήθεια είναι. Από χθες το βράδυ το καταλαβαίνεις, το βιώνεις μέσα από αυτά τα οποία γράφουν και αφιερώνουν όλοι. Να είναι καλά τα παιδιά μας. Νομίζω ότι ήταν, είναι και παραμένουν δίπλα μας, έτσι. Πέρα από την οπαδική προέκταση της υπόθεσης, το να χάνουν 6 παιδιά ηλικίας 18 με 25 την ζωή τους, νομίζω ότι δεν χωράει πολύ συζήτηση, δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει να κάνει με καμία άλλη ομάδα, δεν έχει να κάνει με οπαδικά. Μιλάμε για μια τραγωδία στα Τέμπη, μιλάμε για 6 παιδιά, τα οποία επέστρεφαν και η κακιά η ώρα θα πω εγώ, έτσι, γιατί από τότε αναλύθηκαν και υπόθηκαν πάρα πολλά για τις ευθύνες, για τους λάθος χειρισμούς και πάει λέγοντας, η κακιά η ώρα, ξημερώματα, έτσι, στο σημείο των τεμπών, έφερε αυτό το δυστύχημα, αυτή την τραγωδία που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 6 παιδιών, 5 αγόρια, ένα κορίτσι ανάμεσά τους, οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στην Αθήνα για να στηρίξουν την ομάδα τους. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ νομίζω ότι από τότε, γιατί είναι μια ημερομηνία ορόσημου και τα όσα έγιναν είναι ορόσημο, νομίζω ότι οι οπαδικές εκδρομές ποτέ δεν ήταν πλέον το ίδιο. Ναι, και ποτέ δεν έχουν ξεχαστεί, έτσι, τα 6 αυτά παιδιά. Καλά, πάω κάθε χρόνο τους θυμάται τέτοιες μέρες, την Κυριακή όντως, είναι και το δημόσιο. Και επίσημα και όσον αφορά, ρε παιδί μου, τους φίλους της ομάδας, δηλαδή πραγματικά δεν έχουν ξεχαστεί ποτέ αυτά τα παιδιά και ο τρόπος με τον οποίο όχι. Έφυγαν από τη ζωή, που ήταν πολύ, πολύ άδικος και ήταν και πολύ άτυχοι. Κοίτα, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε περάσει από διάφορα στάδια και διοικητικά και οπαδικά, αλλά αυτό το γεγονός, το κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, κανένας νομίζω ότι δεν την έχει αφήσει στην άκρη, ό,τι και αν συνέβαινε. Mm-hmm. Όλοι κάθε χρόνο τους τιμούν αυτή τη μέρα και γενικότερα όλη η οικογένεια. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από παίκτες, από στελέχη της ομάδας, γύρω από την ομάδα, μέσα από την ομάδα, πρώην παίκτες. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά είναι ενδεικτικά, έτσι, ότι όλοι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι δίπλα στις οικογένειες αυτών των παιδιών, ακόμη και τόσα χρόνια μετά, έτσι, από το 99, ναι. 2018. Έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια. Ναι. 19 χρόνια. 19, δηλαδή, του χρόνου συμπληρώνουμε 20 χρόνια από την τραγωδία. Ναι. Γενικά αυτό εκεί το σημείο, παιδιά, στα Τέμπη, δύσκολο, έτσι. Κάθε φορά που εντάξει, αυτό που λέει πάνω στο μνημείο είναι και όλη η πραγματικότητα. Αυτό, η αγάπη για τον ΠΑΟΚ τους. Τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνεχίζει παραπέρα, αν θυμάμαι ακριβώς πώς ακριβώς το λέει. Έτσι νομίζω ακριβώς. Ότι και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που συνέβη τότε. Ναι, αποτυπώνεται σε μια φράση πραγματικά. Πλέον το μνημείο έχει αλλάξει, έχει μεταφερθεί. Δηλαδή κατεβαίνοντας προς την Αθήνα είναι στα αριστερό σου δωμάτιο. Ναι. Απλά πρέπει να κάνεις αναστροφή από το δρόμο για να μπεις. Ναι, είναι σαφώς. Γιατί με τον παλιό το δρόμο ήταν πολύ δίπλα στο δρόμο. Και ναι, σίγουρα είναι πολύ πιο προσεγμένο πλέον, έτσι, με τις ανάλογες κινήσεις που έχουν γίνει. Και πιο μεγάλο. Για να είναι το συγκεκριμένο μνημείο εκεί. Το μνημόσυνο θα την Κυριακή, γίνει την Κυριακή, έτσι. Ναι, το πρωί. Φίλοι του ΠΑΟΚ, γενικώς μέλη και στελέχη της οικογένειας του ΠΑΟΚ, θα είναι εκεί, όπως είναι εκεί κάθε χρόνο, προκειμένου να τιμήσουν στο μνημόσυνο, στο ετήσιο μνημόσυνο, τα 6 παιδιά. Και έτσι. Ο Γιώργος Σαββίδης προανήγγειλε την παρουσία του εκεί, χθες το βράδυ, σε ένα σχόλιο που έκανε. Είπε ότι θα είναι εκεί, γιατί είπε κιόλας ότι είναι ένα συγγενικό του πρόσωπο, κάτι ανέφερε ότι ήταν. Κάποιος μέσα δικός στα 6 παιδιά. Ναι, κάποιος μακρινός συγγενής. Ναι, κάτι. Ή φίλος, okay. Κάτι. Okay. Εντάξει, σήμερα αυτή κάθε χρόνο μετά το 1999, αυτό το 4 Οκτωβρίου έχει μείνει, είναι συνυφασμένη με αυτό το πολύ πολύ άσχημο γεγονός. Περάσαν 19 χρόνια. Και να πω κάτι, ρε παιδιά, το ελπιδοφόρο της υπόθεσης είναι ότι οπαδικά τους αγγίζει όλους. Θα μου πεις, δεν γίνεται να μην σε αγγίζει, δεν γίνεται να είσαι τόσο κάφρος και να μην σε αγγίζει ένα τέτοιο γεγονός. Αλλά επειδή
καμιά φορά έχουμε μάθει να στεκόμαστε και στα αυτονόητα. Mm-hmm. Είναι ελπιδοφόρο να διαβάζεις μηνύματα και από παδούς άλλων ομάδων. Αντίστοιχο, δύσκολα έχει περάσει και ο Ολυμπιακός, έτσι, σε οπαδικό επίπεδο. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις υποθέσεις δεν χωρούν χρώματα, δεν χωρούν κασκόλ, δεν χωρούν οπαδικά και είναι έτσι πολύ όμορφο και πολύ ελπιδοφόρο όλοι οι οπαδοί όλων των ομάδων να γίνονται ένα σε αυτές τις στιγμές και με αυτές τις αφορμές, έτσι. Mm-hmm, ναι, σωστά. Φυσικά το πρώτο γεγονός είναι αυτό, το σημερινό, το βράδυ είναι το παιχνίδι. Θα πούμε αρκετά γι' αυτό στην πορεία της εκπομπής. Έχουμε και τους απεσταλμένους μας τηλεφθορωσία από χθες. Βεβαίως. Περνάνε δύσκολα, έχω να πω. Έχουν κρυώσει τα παιδιά μας. Χαλάζει. Το χαλάζει το πληροφορίσμα να φέρουν ένα τρίλεπτο και ήταν όλο του υπερβολική. Έτσι λένε οι δικές μου πληροφορίες. Να σου πω κάτι, τα σπριντάκια που είδα από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ναι, όμως γι' αυτό το χαλάζει. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Να το σχολιάσω. Δεν ήθελα να το σχολιάσω. Είναι ενδεικτικό ρε. Θέλεις να μου πεις ότι δεν έχεις δει σπριντάκια τέτοια στο γήπεδο. Έτσι σε αγώνα. Και τα είδε στο χαλάζι. Ο Βέρμπουν πρώτος έτρεξε να πάει μέσα. Τι... ήταν γρήγορος εκεί. Τον είδε κάπου στην κάμερα. Όχι, απλά αναρωτιέμαι, δεν ξέρω. Θα μας πούνε οι απεσταλμένοι. Εγώ είδα αυτούς τους δύο που μείνανε. Οι άλλοι που φύγανε δεν με νοιάζουν. Είδα τον Βιερίνη και τον Πασχαλάκη. Έμειναν έτσι. Ήταν εκεί τα παλικάρια. Ναι. Τι να καταλάβει ο Πασχαλάκη τώρα από αυτά. Ήταν που ακουγόταν και έλεγε ότι την προηγούμενη φορά είχα πάθει πνευμονία. Αν μπορεί, δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Ο Στέργιος χθες το βράδυ μας ενημέρωσε ότι ο Πασχαλάκης έχει ένα καταπληκτικό μαξιλαράκι αυτό του αεροπλάνου που είναι που το βάζει στο. Πίσω στο λαιμό, στο πάντων, ναι, το οποίο όμως έρχεται από πάνω και είναι μονόκερος. Καταπληκτικό. Πραγματικά θεωρώ μόνο. Και του λέω δεν τον ρώτησε, ρε φίλε, μου το πήρε και μου λέει όχι, γιατί δεν το χρειαστεί. Λέω ρε φίλε, από περιέργεια μου το πήρε. Ποιο θα μπορούσε πέρα από τον Πασχαλάκη να έχει τέτοιο. Καταπληκτικό. Στην αρχή μου το εξηγούσε και δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Γιατί μου λέει μαξιλαράκι, μετά μου λέει μονόκερος. Και λέω πώς μονόκερος, αφού είναι μαξιλαράκι, ρε παιδιά. Δηλαδή που έρχεται και μου λέει δεν αγκαλιάζει τον αφιένα και πηγαίνει προς τα πάνω. Και... ναι, είναι σαν κουκούλα, ρε παιδί μου, από ό,τι κατάλαβα, από όσα μας μετέφερε. Και πάνω έρχεται και κάθεται. Μπορούμε να μάθουμε νομίζω από το πείραμα. Εμείς που ταξιδεύουμε εξάλλου τόσο πολύ. Ναι, είναι απαραίτητο. Μη σε πιάνετε ο λαιμός, κρίμα. Εκεί που γράφει, λέει, εκεί που γράφει και νομίζω ότι. Ακριβώς, στην καρέκλα του γραφείου. Σκέψω σήμερα τη μέρα, ωραία, δεν θα ήταν χρήσιμο. Πλάκα μου κάνει από το πρωί θα είχα Είναι πολύ χρήσιμο αυτό το μαξιλαράκι. Μα πέρα από την πλάκα. Μα συγχωρείτε. Είτε μπορείτε. Είναι για μισή ώρα, είτε είναι για μία ώρα, είτε είναι για πέντε ώρες, είναι πολύ χρήσιμο. Πόσο μάλλον όταν είναι και εσά κουφί από πάνω και έρχεται και κλείνει και κοιμάσαι άνετα. Έχει εντύπωση. Τι. Ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος έβλεπε ρε παιδιά ταινία στο κινητό του. Είσαι ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Και εγώ ήταν υπηρετή του πατρίδα. Αλεξάνδερ δεν ξέρω αν ακούγεται καλά στον κόσμο, αλλά το έκανα και εγώ. Δεν έχει ένα gadget. Κάτσε λίγο ένα ταμπλετάκι, εδώ ο Μόντριτς είχε κινητό το iPhone του 5S, ρε φίλε. Αυτό και αν είναι. Λοιπόν, θέλω να κάνουν παρέα Μόντριτς και Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς, γιατί μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Ξέρεις, μπορεί να το τάμπλετ να το είχε η. Πώς τη λένε. Η Μαρίνα. Ναι, ή μπορεί να είχε χαλάσει, ξέρω εγώ. Μπορεί να το ξέχασε. Δεν μπορεί να το ξέχασε ο άνθρωπο. Όχι, παιδιά, γιατί και στις φωτογραφίες το έχω. Επειδή μου είχε κάτσει, μου είχε μείνει στο μυαλό. Όχι αρνητικά απαραίτητα, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση όσο να είναι δύο ώρες ταξίδι να ταλαιπωρεί το άλλο να βγάζει τα μάτια του στο κινητό. Δεν ταλαιπωρήσει, γιατί το βάζει εκεί πέρα μπροστά και μια χαρά. Όχι, ταλαιπωρήθηκε, γιατί το άλλαζε, το κουνιότανε, το πήγαινε. Ναι, εδώ έχω κάνει ένα βίντεο που προσπαθεί να δει το κινητό και σε πιάνει τα μάτια σου στο τέλος. Και έβλεπε ρε παιδιά, έχω δει κάτι δύο ώρα σε κάτι θαλαμοφιλίγια και τέτοια με κάτι Φάργκο, με κάτι. Παραγγέλνει τα μάτια. Και έβλεπε ολόκληρο Πρίγιοβιτς από το κινητό ταινία. Σε αυτό έχει δίκιο. Ναι. Όχι, πιστεύω ότι ο Μόντριτς τον έχει ξεπεράσει με το 5S. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτή τη φωτογραφία ρε παιδιά. Δεν ασχολείται καν ο Μόντριτς. Ναι, δηλαδή, κανονικά. Του δίνουν ένα κινητό. Ασπρόμαυλο, ρε. Συγγνώμη, δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει ο άνθρωπος δηλαδή, για να είναι OK. Μπορείς να πάρεις το πιο σύγχρονο τελευταίο μοντέλο, ρε παιδιά. Αν είσαι ο τάξης και παίρνεις 4,56 ήδη παραγγείλει. Ποιο κυκλοφορεί τώρα. Το 10, όχι το 6 ήδη παραγγείλει. Πολύ ωραία. Έτσι, και είσαι ο Μόντριτς και μου κυκλοφορείς με το 5S. Μην χαλάς την πιάτσα, ρε αδερφέ. Γιατί χαλάω την πιάτσα, ρε παιδιά. Δεν θέλω να έχω κάτι άλλο. Δεν είναι πολύ τον gadget και όλα αυτά. Το έχω εδώ πέρα. Και έβγαζες 10 εκατομμύρια. Θα μου κυκλοφορούσες με 5S. Είχα πάρει 10 έξω, όχι απλά. Τα είχα πάρει, τα κρατούσα κιόλα. Οι περισσότεροι αυτό. Και όχι απλά τα μοιράζουν κιόλα. Φαίνεται Νίκο ότι δεν έχει ταπεινό. Είσαι ταπεινό, Νίκο Μοσχοβίτη. Δηλαδή. Μπορεί και ο Μόντριτς να είναι ταπεινό άνθρωπο και να δέχεται τζάμπα τον bullying. Ναι, το Πρίγιοβιτς όπως φαίνεται, γιατί σε οθόνη κινητού έβλεπε ολόκληρη ταινία. Αυτός το ξέχασε ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν, βεβαίως. Δεν.
Δεν έχει μπει. Εσείς μας οδηγείτε. Όχι, δεν έχει μπει. Η Ειρήνια. Είναι πολλά τα μηνύματα ακριβώς. Νομίζω ότι θα γίνει ένα συνολικό καλύτερα. Έχει και συνολικό. Από τον Τζαβέλα. Και από τον Τζαβέλα είδα το πρωί κι εγώ. Και από τον Δημήτρη Πέλκα είδα. Εντάξει, είναι τέτοια ημέρα, είναι λογικό. Ναι. Και αν και εφόσον πάνε όλα καλά σήμερα το βράδυ για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι αυτή η νίκη έτσι εξυπακούεται ότι είναι για αυτά τα παιδιά, όπως και όλες οι υπόλοιπες. Εγώ θέλω να σταθώ στο μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι που το πρωί έβγαλε για τα συγκεκριμένα παιδιά. Είχε ενδιαφέρον η τελευταία πρόταση και νομίζω ότι τα λέει όλα. Αν το βρω κιόλας θα είναι ωραία. Λοιπόν, λέει όσα χρόνια... Όσα κι αν πετύχουμε, όσα κι αν σας αφιερώσουμε, πάντα θα προσευχόμαστε να μπορούσατε να είστε μαζί μας. Γι' αυτό το ότι αν και εφόσον πάνε σήμερα όλα καλά για τον ΠΑΟΚ είναι το λιγότερο, έτσι. Ναι. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όλες οι νίκες, όλες οι επιτυχίες, όλα τα επιτεύγματα, ό,τι κι αν έχει κάνει αυτή κι αν κάνει η οικογένεια του ΠΑΟΚ θα είναι για εκείνους. Λοιπόν, αλλάζουμε όμως σελίδα, έτσι. Βεβαίως. Γιατί η ζωή προχωρά και εμείς οφείλουμε να την ακολουθήσουμε και σήμερα υπάρχει παιχνίδι και χθες υπήρχε παιχνίδι και πρόκριση του ΠΑΟΚ επί του Πανιωνίου. Εύκολη πρόκριση, Νίκο, έτσι. Εντάξει, νομίζω αναμενόμενα. Είναι διαφορά επίπεδου, η οποία φάνηκε από στιγμή που ο ΠΑΟΚ βρήκε έτσι λίγο ρυθμό στο παιχνίδι, γιατί δεν είναι ότι φόρτσαρε πολύ. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει... Εντάξει, μιλάμε και για πρώτο παιχνίδι, πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, έτσι. Ναι, οκ. Okay. Αυτό που λέω είναι ότι δεν φόρτσαρε όχι γιατί δεν το ήθελε, δεν φόρτσαρε γιατί νομίζω δεν το κατάφερε ο ΠΑΟ. Και γι' αυτό μετά το τέλος του αγώνα και από τον Παθαδόρο και από τον Χρυσικόπουλο, ξέρεις, υπήρχε μια λογική ότι ναι, μεν κάναμε τη δουλειά μας, κερδίσαμε. Οκ, okay, και σε κάποια φάση κερδίζαμε και με 18-20 πόντους, αλλά η εικόνα δεν είναι αυτή που θέλουμε και θέλουμε να τη βελτιώσουμε. Οκ, okay, normal είναι. Το πρώτο βήμα έγινε. Θα τα πούμε στην πορεία για το τι είδαμε χθες. Θα μας τα αναλύσεις. Το επόμενο παιχνίδι είναι με το Ρέθυμνο τώρα το Σάββατο. Το πρώτο παιχνίδι για το ποτάσμα. 4 παρατέρα το σύμφωνα με την απόφαση της ΕΡΤ. Θα δώσουμε πιο μετά, μου λένε οι πληροφορίες μου. Και στο κύπελο, 3 ή 4 Νοεμβρίου, γίνονται Σαββατοκύριακο μέσα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ. Μπορώ να έρθω. Στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Όχι, έλα, θα πει τώρα. Όχι, αγάπη, γιατί να μην έρθεις. Τι μέρα πέφτει. Ή Σάββατο Κυριακή, δεν ξέρουμε πότε θα είναι. Τουριστικά θα πάμε. Λοιπόν, κανονικά. Α, εννοείται τουριστικά θα πάμε. Ναι, Σαββατοκύριακο θα είναι. Είναι παιχνίδι νοκάουτ εκείνο για τους. Θα δεσμεύσουμε από χθες το Μοσχοβίτη, θα το χαιρετήσουμε και θα κατέβουμε μετά κάτω στη θέση μας. Θα είμαστε εκεί. Νοκάουτ παιχνίδι για τα προημιτελικά. Αν καταφέρει να κερδίσει, εκεί μετά θα έχει άλλη κλήρωση τελικά. Αλλά το ότι παίζει στην έδρα του. Είδες καθόλου ΑΕΚ χθες, προλαβές? Όχι, δεν είδα. Πού την έδειχνε? Δεν ήταν τηλεοπτικό. Χθες τα μόνα δύο παιχνίδια που έδειχνε η ΑΕΚ. Έχει καθόλου εικόνα από αυτήν την έδρα? Έχω, ναι. Και? Παίζει ζώνη. Τουλάχιστον στα παιχνίδια με καλύτερους αντιπάλους. Στα φιλικά. Θα τη δούμε. Λοιπόν, έχει αυτή θέματα. Έχουν και αυτή θέματα με τα μεταλλάσματα. Μην πα σχετικέ αγάπη Γαβριλίδη. Δεν μαρκάρει παίχτη, μαρκάρει χώρο, Ελένη. Ναι, μισό λεπτό. Καλύτερη. Από την εικόνα που είχε πέρσι. Γιατί μισό λεπτάκι, χθες ήταν πολύ υπερτιμημένη. Πέρσι ήταν πολύ υπερτιμημένη σαν ομάδα. Ήταν πολύ υπερτιμημένη, αλλά πήρε κύπελο και ευρωπαϊκό. Υπερτιμημένη το πήρε. Τη κέντρα του συλλόγου αυτού του ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Τα πήρε. Ναι, ρε παιδί μου, φέτος είναι δυνατή, σαν ρόστερ. Σαν ονόματα. Ναι, πάλι είναι δυνατή, βέβαια. Πάλι είναι δυνατή. Μα προβληματίζει ακόμα. Όχι ότι έχει κάνει τρελό μπάτζετ που ανέβαινε σε σχέση με πέρσι, αλλά είναι πάλι δυνατή. Πάλι είναι από τις ομάδες που είναι φαβορή για τρίτη θέση και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και στο Champions League. Θα πάρεις το μπασκετικό σου ημίωρο για βεβαίως, να μας τα αναλύσεις όλα. Έτσι, και τα όσα είδαμε χθες. Και νόντα είδαμε χθες. Βέβαια. Λίγο όμως. Λίγο. Σιγά σιγά. Θα τον δούμε και παραπάνω. Ωραία. Λευκορωσία έχουμε. Ποιος από τους 52. Θα ξεκινήσουμε, πιστεύω θα ξεκινήσουμε με την κορυφή της πυραμίδας, ρε παιδί μου. Σωστά. Σταυροκόλκα. Σωστά. Πιστεύω. Αντιληφθήκατε έναν εκνευρισμό χθες στις δηλώσεις του Λουτσέσκου? Όχι εκνευρισμό, μια ότι ήθελε να εξηγήσει για Βένμπλουμ. Ναι. Ο Στέργιος μας έλεγε το βράδυ στον Παλαντέρ ότι δεν ήταν εκνευρισμός από την ερώτηση. Αλλά από τη δηλαδή, από την κατάσταση. Δηλαδή, νομίζω ότι και αυτός περιμένει. Ναι. Περιμένει και το Βέρμπλουμ και γενικά τις μεταγραφές να βοηθήσουν περισσότερο. Και νομίζω ότι το περιμένει ξεκάθαρα, παιδιά, γιατί οι περσίνοι τραβάνε όλα. Δηλαδή, κάποιες θα σκάσουν. Αντιλήφθηκα δύο σημεία, όχι που ζορίστηκε, που ένιωσε ότι ήθελα να τα πει. Το ένα αφορούσε
την ερώτηση που του έγινε για το αν θεωρεί ότι η ομάδα δείχνει ένα ικανοποιητικό αγωνιστικό πρόσωπο και λέει σε κάποια φάση, αγάπη, αν το θυμάσαι και εσύ, εντάξει, θα πιάναμε το maximum, αν κερδίζαμε και την Chelsea. Οπότε εκεί αντιλαμβάνομαι ότι και ο ίδιος έχει καταλάβει πολύ καλά την κριτική που του γίνεται και ότι τον στείλουν πολύ στον τοίχο. Ναι, μεν ο ΠΑΟΚ έχει ένα πρόσημο θετικό σε αυτή τη δύσκολη σειρά των αγώνων, έχει περάσει αλόβητος όλα αυτά, από όλα αυτά τα παιχνίδια τα δύσκολα, αλλά σίγουρα δέχεται κριτική για το γεγονός ότι δεν πείθει με την εικόνα του, δεν πατάει καλά στο γήπεδο, οπότε κάπου εκεί το περίμενε και ο ίδιος. Να ακουστεί, να τον ρωτήσουν ένα τέτοιο πράγμα και τον περίμενε ότι θα έβγαινε προς τα έξω έτσι με έντονο τρόπο, όπως και για τον Βέρμπλουμ, που νομίζω ότι σε μια δεύτερη ανάγνωση της ερώτησης έχει να κάνει με το αν υπάρχει δεν υπάρχει τελικά βάθος στο ρόστερ. Γι' αυτό εκεί χρειάστηκε να εξηγήσει και να πει, και νομίζω ότι αυτή η ατάκα του Λουτσέσκου, ότι για μένα το βασικό δεν είναι οι μεταγραφές να παίζουν, αλλά το να μου είναι χρήσιμη σε ένα σύνολο. Ναι. Δηλαδή ο Βέρμπλουμ, τον οποίο εσείς μπορεί να κάνετε, για τον οποίο εσείς μπορεί να κάνετε και να μιλάτε για τον Σουηδό, εμένα μου ήταν πάρα πολύ χρήσιμος σε αυτή τη σειρά των αγώνων και σε αυτό το δύσκολο διάστημα. Και μετά είπε το παράδειγμα με τον Πλατινί, έτσι. Ναι, νομίζω ότι όλος αυτός ο εκνευρισμός που λέμε, δεν συμφωνώ τόσο πολύ, δεν ξέρω αν συμφωνώ τόσο πολύ με τον Στέργιο ότι ήταν αυτός καθ' αυτός για τις μεταγραφές. Νομίζω ότι ήταν κυρίως για να εξηγήσει την κατάσταση προς τα έξω. Ναι. Δηλαδή ήταν πιο έντονος για να εξηγήσει κάποια πράγματα. Γενικά είναι έντονος. Δηλαδή, οπότε αυτό το πράγμα για τον Βέρμπλουμ, η ερώτηση του προχώρησε πάρα πολύ. Το άνοιξε πάρα πολύ. Σωστά. Για να φτάσει μέχρι τον Πλατινί και όλο αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε να δώσει μια πιο απάντηση. Μεγάλη απάντηση ήταν από ναι, σε κάθε, ναι, σε κάθε μετάφραση που έκανε ο Τσονάκας, πίστευε ότι θα σταματήσει, ρε παιδί μου. Και αυτό συνέχιζε μετά. Να σου πω κάτι. Χαρακτηριστικό ήταν το στιγμιότυπο στο τέλος που έχει τελειώσει, μεταφράζει και ο Τσονάκας. Ναι. Και είναι να μεταφράσει ο Ρώσος, ναι, ο Λευκό, ναι, 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 Ρώσος. Και γελάει ο Λουτσέσκου, γελάει ο Ρωνιάς, γελάει και ο Τσονάκας γιατί έχει πει τόσα πράγματα. Γιατί δεν σταματούσε. Και λες τώρα τι θυμάται ο Λευκό Ρώσος να μεταφράσει. Πίστευε ότι μου έχει δώσει την απάντηση, άρα τελειώνει. Και συνέχισε μετά να ξαναμιλήσει, ναι, ναι, αυτό. Νομίζω εκεί φαίνεται ότι ήθελε να τραβήξει παραπάνω για να εξηγήσει και να δείξει, να δώσει τη δική του απάντηση και να το τελειώσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η ερώτηση δεν έγινε την πρώτη φορά. Έχει γίνει, θυμάμαι, τα τελευταία τέσσερις φορές που έχει τοποθετηθεί. Από την πρώτη στιγμή για το πότε θα είναι έτοιμος, ναι, και είχε πει στην πρώτη και διακοπή. Και για την ετοιμότητα της ομάδας. Είναι κάτι που έχει ρωτηθεί πάρα πολλές φορές. Ναι. Και αυτό ειδικά, άμα το σκεφτεί και από πέρσι. Γενικά ο Λουτσέσκου δεν είναι προπονητής που θα σου πει είμαστε καλά, δεν είμαστε έτοιμοι, θέλουμε τόσο χρόνο. Ή θα σου πει ένα, ο Βέρμπλουμ θα παίξει, οπότε το κρίνω εγώ. Ακριβώς. Είναι ένας προπονητής. Και εγώ τον βλέπω κάθε μέρα στην προπόνηση. Ναι. Δεν θα δώσει μία απάντηση για αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό λίγο το τράβηξε παραπάνω, για να εξηγήσει και να το τελειώσει εκεί. Πάντως δηλαδή να ξέρεις. Δεν νομίζω ότι πλέον. Νομίζω ότι ο ίδιος αντιλαμβάνεται πολύ καλά ότι του γίνεται κριτική ως προς την διαχείριση του ρόστερ. Ναι, βέβαια εκεί πάλι. Γιατί νομίζω φάνηκε στο μάτι τον Άρη. Και του βγαίνει και λίγο παιδιά αντίδραση, γιατί σου λέει κερδίζουμε. Ναι. Δηλαδή. Ναι, μα γι' αυτό είπε την ατάκα το maximum, θα ήταν να είχαμε κερδίσει, ναι, και την Τζέλση, ρε παιδιά. Εξηγεί ότι παιδιά, οι μεταγραφές που έχουν έρθει δεν έχουν βοηθήσει ακόμα. Ακόμα, ναι. Δεν τον τραβάνε, έχουν βοηθήσει καθόλου. Ναι, για να τα λέμε. Τραβάνε όλα. Οι περσινοί. Ναι. Οι οποίοι περσινοί έχουν παίξει 6 match Champions League, 5 στο πρωτάθλημα, 5. Ναι. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Και ένα ακόμα επιπέδου Champions League με την Τζέλση, και από τα 5 που έχουν παίξει στο πρωτάθλημα. Είναι δύο ντέρμπι, συν ένα στο κύπελλο που είναι με τον Άρη, συν ο Αστέρας, συν ο Όφη. Ωραία. Και φτάσαμε κάποιο μέχρι το τέλος για το Champions League που αποκλειστήκαμε έτσι εκεί. Και στο ποτάθλημα κερδίζουμε μόνο. Δηλαδή, νομίζω ότι του βγαίνει και λίγο αντίδραση σε αυτό το κομμάτι, γιατί εξηγεί, ναι, ότι υπάρχει κούραση, ότι υπάρχει κουλουπού το πρόγραμμα και όλα αυτά. Αλλά από την άλλη του βγαίνει λίγο αντίδραση γιατί περιμένει βοήθεια και από όλους, ναι, μέσα στην ομάδα. Ναι, αυτό, ναι, 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 μου φαίνεται εμένα. Λέγαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ με συνταγή τελικού ο ΠΑΟΚ. Έρχεται το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το με συνταγή ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή έτσι, είναι ίδιο, πάνω, ναι, στον ίδιο κορμό που έχει χτίσει έτσι από την προηγούμενη σεζόν. Ναι, απλά δεν γίνεται οι ίδιοι που. Συγγνώμη, αγάπη. Οι ίδιοι που. Ξέρω εγώ, τον Αύγουστο με τη Σπαρτάκ Μόσχας ήταν στα κόκκινα. Οκτώβριο να είναι πάλι στα κόκκινα και να είναι στην ίδια κατάσταση. Δεν γίνεται. Είναι αυτό που έλεγες χθες, ότι θα κάνουν όλοι οι προπονητές, κάνουν ένα κυκλάκι, ναι, ένα, ναι, διάστημα, δύο, πόσα είναι μέσα σε σεζόν. Και, που γνωρίζουν. Ώρα, και σε αυτό το κυκλάκι μέσα θεωρούν, λέω εγώ μπαίνοντας στο μυαλό τους, ότι αυτοί που τράβηξαν θα πάνε λίγο προς την άκρη για να μπουν οι άλλοι, άμα, ναι, έχεις επιλογές όπως έχει ο ΠΑΟΚ, και να καλύψουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορεί να το κάνει. Και σήμερα πιστεύω ότι θα μπουν κάποιοι έτσι, ναι, okay, μέσα. Okay. Νομίζω πάντως ότι με βάση τις χθεσινές του απαντήσεις δεν υπάρχει κάποιος σήμερα που έχει, ας πούμε, κάποιο ερωτηματικό για το Βέρμπλουμ, για την ετοιμότητά του
για τη γενικότερη κατάσταση της ομάδας. Νομίζω ότι η απαντήση έδωσε. Να πω και κάτι για το Βέρμπλουμ. Επειδή τράβηξε τόσο πολύ η ιστορία του, έγινε τόσο μεγάλος δώρος για την απόκτησή του, νομίζω ότι υπάρχει και αυτό το αίσθημα της ανυπομονησίας να μπει, να προσφέρει, να πάρει την ομάδα πάνω του. Ότι εντάξει, σε περιμένα. Είναι αυτή η λογική. Εγώ το καταλαβαίνω ότι σε περιμέναμε τόσο, ρε φίλε. Δηλαδή, έδειξαν τέτοια αιμονή και επιμονή στο πρόσωπό σου. Άρα, περιμένω να μπεις, γιατί προφανώς για να έδειξαν τέτοια υπομονή και να εξάντλησαν κάθε περιθώριο και κάθε χρονικό όριο για την απόκτησή του, σημαίνει ότι είσαι και ένας παιχταράς που θα μπεις και θα βγάλεις μάτια και θα λέμε όλοι ποιος είναι αυτός ο παίκτης, έτσι. Από την άλλη, η χθεσινή απάντηση του Λουτσέσκου μου έκανε και λίγο για το Βέρμπλουμ ότι απλώνω μια σπίδα γιατί δέχεται, το περιμένουν όλοι και είναι λογικό να δέχεται έτσι την προσοχή όλων και να είναι στο επίκεντρο. Προσπάθησε λίγο ο Λουτσέσκου να τον αποφορτήσει από αυτό το πράγμα και να πει ότι είμαι ευχαριστημένος από αυτό που μου δείχνει. Δεν είναι ακόμα στο 100%, αλλά μου δίνει πράγματα που θέλω και περιμένω από αυτόν. Δηλαδή, ήταν και λίγο σαν να σπίδα. Έτσι. Γιατί καταλαβαίνει και αυτός ότι δεν γίνεται μονίμως να είναι κουβέντα για το Βέρμπλουμ και για το Βέρμπλουμ ξανά και ξανά και ξανά. Αν δεν είναι διαθέσιμοι οι απεσταλμένοι μας, να ακούσουμε και Λουτσέσκου, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα είπε χθες. Σωστά. Λοιπόν, εσείς σήμερα οι τελευταίοι που έχετε μείνει και θέλετε να πάτε το βράδυ να δείτε το Μπάτε Μπορίσοφ ΠΑΟΚ, μπορείτε με ένα τηλέφωνο στο 2310-287-38, διπλές προσκλήσεις για να το δείτε στο μεγαλύτερο, στο πιο ωραίο σημείο με τη μεγαλύτερη οθόνη, στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσι Καζίνο. Μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις 2310-287-888-6945-287-888 είσοδο στο καζίνο απεριόριστη μπύρα, κληρώσεις για πλούσια δώρα στο ημίχρονο. Είσοδο στο καζίνο φυσικά είναι προαιρετική, δεν απαιτείται εισιτήριο. 2310-287-38 6-45-287-888 για να πάτε στο καζίνο σήμερα το βράδυ. Διπλή πρόσκληση να δείτε τον Μπάτε Μπορίσοφ ΠΑΟΚ. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε λογικά με Σταύρο Κόλκα. Εδώ είμαστε. Έτσι. 45 λεπτά μετά τις 12. Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, έτσι, όταν έχεις μέρα ματς. Όταν έχουν τελειώσει όλα. Για Πασχαλάκη δεν είπαμε ρησί αγάπη, γιατί είναι γεγονός. Ο Σκίμπε τον κάλεσε στην εθνική ομάδα. Ναι. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Κάτσε ένα λεπτό. Τρεις και ο Πασχαλάκης θα ήταν μέσα στις κλήσεις. Νομίζω ότι μετά τις τελευταίες του εμφανίσεις, γενικότερα μετά την περσινή του χρονιά, κάποια στιγμή θα ερχόταν αυτή η κλήση από την Εθνική Ελλάδος. Είχε αργήσει πάρα πολύ για τον συγκεκριμένο. Νομίζω ότι ανήκει στους αδικημένους εντός εισαγωγικών. Μα είναι και σε μια θέση Σκίμπε που δεν είναι. Δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχουν εκεί επιλογές ή σίγουρες. Ναι, δηλαδή και ο Μπάρκας δεν είναι ο νούμερο ένα σταθερός. Λοιπόν. Ή ο Γιαννιώτης, ξέρω εγώ, για να πει. Ωραίες οι Καρνέζης, ναι. Και ο Καρνέζης δεν είναι, δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Ναι, μεν αγωνίζεται σε ένα έτσι καλό πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Βασίλης Μπάρκας, Αλέξανδρος Πασχαλάκης, οι τρεις πορτιέρε που επέλεξε ο Σκίμπε. Πιο λογικό. Σίγουρα πιο λογικό και βεβαίως. Είναι και μέσα Πέλκας, βρίσκονται και ο Νίκος Καρέλης, έτσι, ναι. Και ο Δημήτρης Πέλκας και από την πλευρά των δανεικών, από το μέτωπο των δανεικών του ΠΑΟΚ, στην Εθνική θα βρεθούν και Ευθύμης Κουλούρης, ο οποίος βρίσκεται σε ένα πάρα πάρα πολύ καλό φεγγάρι, έτσι, του πάνε όλα του Κουλούρη, γράφουν όλα, η αλήθεια είναι. Του πήγε ο Ατρόμητος, του πάει καλά ο Ατρόμητος και βεβαίως Δημήτρης Γιαννούλης. Αυτές είναι οι επιλογές του Γερμανού τεχνικού για τις δύο αναμετρήσεις Εθνικής Ελλάδος 12 και 15 του Οκτώβρη για το UEFA Nations League. Δηλαδή πραγματικά όλα τα είχαμε, αυτή η διοργάνωση μας έλειπε. Ελλάδα-Ουγγαρία και Φιλανδία-Ελλάδα. Για να δούμε αν μετά την πρώτη του Πασχαλάκη θα έχουμε και ντεμπούτο Πασχαλάκη. Πάμε τώρα προς το παρόν, Λεύκο-Ρωσία, Σταύρος Κόλκας. Καλησπέρα. Τι καλησπέρα με τέχουν στα μουσεία τα ζώα, ρε. Τι καλησπέρα με τα βόδια που έχω μπλέξει. Θέλω να δω το Β' Παγκόσμιο. Εντάξει, έχουμε δει 500 ντοκιμαντέρ. Για πόλη να δω, έχουμε περπατήσει 50 χιλιόμετρα με μια πατσαβούρα. Μας είπε ότι είναι 5 λεπτά με τα πόδια. Εξαλείδης, κανονικά. Ότι είσαι στη Λευκορωσία και κάνεις τουρισμό στα μουσεία. Εντάξει, δεν μιλάμε για τα στιχάματα, οι συνάδελφοι που παρέστηκαν. Πραγματικά τρέπουμε πολλά πολλά σήμερα. Ζητώ συγγνώμη από αυτούς που πιστεύουν σε μένα. Δεν θα το ξανακάνω. Ποτέ ξανά. Ποιος το σκέφτηκε, Σταύρο? Έχει λάθος. Ο Πίπης. Δες ποιος είναι ο Πίπης. Μάλιστα. Θα σκεφτώ. Εντάξει, δεν καταραίει ο κόσμος τώρα. Η αλήθεια είναι, περίμεναν ότι έχει σχέση με μουσείες. Εδώ, Ελένη μου. Πολιτιστική κληρονομιά της Λευκορωσίας. Σκέψου την Κασάνδρου, ναι, που μένεις. Ωραία. Εδώ ο μέσο, το στενό
είναι 4 λωρίδες. Ναι. Ωραία, γιατί όσοι σκοτώνουν πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους, ναι, επειδή δεν πιστεύουν τα ίδια με αυτούς, ναι, κάνουν μεγάλους δρόμους για να χαίρεται η κοινωνία. Ναι. Ωραία. Για να υπάρχει έτσι ένα τέτοιο. Άρα εσύ θα περπατάς όλα αυτά. Για να καταλάβω, το πρόβλημά σου είναι η κούραση του περπάτημα. Όχι, δεν είναι η κούραση του περπάτημα. Είναι τα 75 παγωμένα μποφόρ που έρχονται στο κεφάλι μου την ώρα που κάνω κάθε βήμα. Γιατί εδώ φυσάει, δεν είναι απλά τα πράγματα. Παγώνει ο εγκέφαλος. Μας λες δηλαδή ότι έχει κρύο. Αποκλειστικά, μόνο αυτό μας λες. Εδώ, πρώτη εδώ. Μόνο εδώ. Μετά το χαλάζει κρύο στη Λευκορωσία. Χαλάζει το γλιτώσαμε. Εσύ. Άλλοι, ναι, οι άλλοι το φάγανε. Άπειροι. Μοιράζει άπειρα, άπειροι. Πώς πλασίστηκα σήμερα δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. σε βρήκα σε μια ευάλωτη στιγμή ξεκάθαρα. Με βρήκα στον Σταύρο. Καφέ πάνω. Μπράβο, ακριβώς. Να, ναι, λίγο βόλτα, περπάτημα. Και να πάρουμε ταξί και, μου λέει, και πετάγεται η άλλη, η πιο κοντή που έχουμε συναντήσει εδώ μια ρεσεψιόν και λέει, ωραία, όχι και στα δικά σας δεδομένα. Περίμενα, περίμενα ότι θα συμπληρώσεις. Ένα 70 δηλαδή, ας πούμε, ναι. Αυτή ήταν ένα 70 ακριβώς. Ωραία. Ωραία. Ναι, η πιο κοντή. Ναι. Μας λέει 5 λεπτά είναι. 5 να είναι η ώρα σου. Πεταμένη. Πεθάνα. Σκέψει τι θα ακούσει όταν επιστρέψει στο ξενοδοχείο. Τίποτα. Μπορεί άλλη να ονομαστεί στο ξέσπασμα του Σταύρου Κόλικα από τη Λευκορωσία. Θα φάει επίθεση κανονικά. Για πες γενικότερα τι γίνεται εκεί. Εκτός ότι έχει παγετό και εκτός ότι πιστεύω το πρώτο πράγμα που έκανα σήμερα, εγώ θα σου κάτι και σκούπι. Εντάξει. Ωραία, ναι. Ο Ερίκος δύο πράγματα μου έκανε. Ωραία. Ναι. Ένα, μου λέει 12 βαθμούς έχει. Όταν ήμασταν κάτω. Το ψεξε κάτω. Ψέμα. Ξεκινάμε. Πρώτο λάθος. Ναι. Μετά μου λέει, ωραία, ένα ευρώ είναι 450 ρούβλια. Και πάω να χαλάσω εγώ τώρα, εντάξει. Ναι. Προσέξτε, ένα 450. Ναι. Μου είπε. Ναι. Έλα θα το διάβασε. Και πάω στο μηχάνημα της τράπεζας. Ναι. Και μου βγάζει επιλογή 100 ρούβλια, δηλαδή 30 cents, 200 ρούβλια, 500 ρούβλια. Ωραία. Και λέω τι να κάνω 500 ρούβλια. Και κάνω άλλο amount. Ναι. Και κάνω 1000 ρούβλια. Λέω τι να πάρω, 5 ευρώ κάτι να παίρνουμε. Ωραία, 2 ευρώ, 3 ευρώ, πόσο βγαίνει το 1000 ρούβλια. Oh. Και τελικά ποια είναι η τέτοια. Η αναλογία. Ποια είναι η αναλογία. Τι είναι. 1 ευρώ, 2,5 ρούβλια. Μου το σκέφτηκε αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω. Ποια λούπια παίρνω. Το κούκλαρε ο Ερίκος αυτό. Ναι, πραγματικά. Και εμένα το ζώντα μες στο πανικό να βγάλω λεφτά. Δεν μου κόβει ότι έχει διαβάσει μια μυθική γκέντα. Και μετά ήμουνα η τράπεζα, χαλούσα εγώ. Είμαι 400 πόσα. Χίλια, ρε, χίλια ρούβλια. Έβγαλε 400 ευρώ. Ωραία. Χωρίς λόγο, εδώ 400 ευρώ είναι το ζήτημα. Όσοι ξεμείνετε από ρούβλια, ξέρετε πού θα απευθυνθείτε. Σταύρος Κόλκας λέγεται, έχει νεύρα τώρα. Το 1 προς 2,5 μου το έκανε 1 προς 450. Δηλαδή. Και εγώ λέω εντάξει, για να είσαι φθηνά θα είναι εδώ, λέω. Δεν θυμόμουν όταν ήρθαμε το 14. Τόση παραπληροφόρηση ο Ερίκος. Δεν τον Ερίκο μας. Το διάβασε λάθος, ρε, πιστεύω. Όχι, θα διάβασε ρούβλια, ξέρω, Καζακστάν, κάτι άλλο. Πού και να μην έχετε ξαναπάει, δηλαδή, έλεος. Τέλος πάντων. Καλά, εντάξει, από πολλά ταξίδια πολλές φορές μπορείς να στοχίσεις. Ναι, εντάξει, σημαίνει. Είναι και μπέρδεμα. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα ξεμείνει Σταύρο μου από λεφτά και από ρούβλια. Όχι, σε κάποια φάση επειδή όλοι κατάλαβαν τι έχω κάνει, εγώ ξεκριστούσαν από μένα. Έχω στο μυαλό μου κάποιος. Τους έφαγα λίγο. Ναι, εντάξει. Έφαγα εκεί στα μαθηματικά. Στα μαθηματικά. Την νόμιμη προμήθεια πήρε, ρε φίλε. Εντάξει, Σταύρο. Αυτό ρε, Νίκο. Νίκο μου, τι να κάνω. Έχω ρούβλι, θέλεις. Ναι. Ξέρεις, εκεί πάνω στον. Το 1 προς 2,5 γίνεται εύκολα 1 προς 2. Καλά πλάκα, κάνεις τώρα. Ρε, άμα δεις ότι ζορίζεται κανένας, πες του, έλα μη ζορίζεσαι, σου δίνω εγώ. Και φάτον μετά. Τι γίνεται εδώ και στο μουσείο. Μπράβο. Έλα, τέλος πάντων. Τώρα έχουμε παιχνίδι, παιδιά, 10 το βράδυ. Εντάξει, 10 το βράδυ στον Μπόρισο, που μπορεί και που κάνουμε μετάδοση, θα φανταστεί μια πολύ καλή κούρα από την πλευρά. Δεν θα είναι θέμα. Είναι φυσιολογικό. Παρακολουθούν πάντα οι φύλαχτοι εδώ με πολλές αρκούδες. Παιχνίδια. Εντάξει, είναι και το πρώτο κρύο της σεζόν, γιατί ήσασταν τώρα με καλοκαιρινά ταξίδια, πέρα δόθε, και σας κακοφαίνεται. Εκεί, εδώ στη Βασιλεία, στο πρώτο ταξίδι έχουμε 34 βαθμούς. Ναι, αυτό. Στη Λισαβόνα έχουμε 35. Ωραία. Και πού άλλο πήγαμε? Ρωσία. Πήγαμε εδώ. Ρωσία. Και στη Μόσχα είχε 20. Στη
Μόσχα είχε 20 όταν πήγαμε. Εντάξει, βραδάκι έπεφτε λίγο, αλλά... Ναι, αλλά normal. Γενικά είχαμε κοντομάνικο, ναι, κοντομάνικο δουλέψαμε. Ωραία, είναι τώρα αυτό εδώ, είναι λίγο... Είναι οι δρόμοι, δεν είναι τόσο το κρύο. Από τώρα κάθομαι σε ένα σημείο που βλέπω στα 5 χιλιόμετρα το επόμενο κτίριο. Ναι. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Δηλαδή είμαι σε ένα μουσείο, στη μέση του πουθενά, με τη γυναίκα με το κλαρίνο, ένα άγαλμα εδώ, θα σας το στείλω. Δεν είναι πραγματικά. Όπως έλεγε ο Στέργιος, ο γνωστός αυτός. Ο οποίος ταξίδεψε χωρίς μπουφάν. Καλλιτέχνης. Ναι, αυτός ακριβώς. Το είχε στην τσάντα. Παλικάρι. Τέλος πάντων. Ναι, παλίκαρος. Τι έλεγε, κάτσε να δει τι έλεγε. Κάτι είπε όμως πολύ καλό. Α, εδώ να έχει Πασόκ, λέει ο αγαλματάς, θα οικονομήσει άσχημα. Όντως. Δηλαδή, θα δει μιλάμε εκεί αγάλματα. Κάθε... Αυτός που είναι με το καθεστώς, λέει, οικονόμησε. Ωραία δουλειά, λέει. Μιλάμε τώρα, έχει αγάλματα κάθε 5 μέτρα, περισσότερα από τους ανθρώπους. Εντάξει, δηλαδή είναι 4 αγάλματα ένα άνθρωπο στη διαδρομή που συναντήσαμε. Είναι ωραία πόλη τώρα μεταξύ μας. Γιατί έχεις πει όλα τα χειρότερα τώρα μέχρι στιγμής. Όχι, δεν είναι άσχημη πόλη. Εντάξει, δεν σου κάνει και τη διαφορά. Δηλαδή για να καταλάβεις ότι την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει εδώ πέρα που είχε μείον 20. Ωραία, δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν πρέπει να είχα βγει από το ξενοδοχείο. Πρέπει να μεταφέρθηκα απλά στο γήπεδο. Εντάξει. Δεν θυμάμαι να έχω βγει. Ωραία, εδώ τώρα, ούτε τώρα θα έβγαινα, είναι η αλήθεια. Ειδικά μετά από... Την πάτησες τώρα. Πώς το λένε. Ναι, τώρα την πατήσαμε. Έχουμε και την επιστροφή, γιατί εδώ δεν έχει να σταματήσει το ταξί στο δρόμο. Εδώ ο ταξιτής δεν πάει βόλτες. Περιμένει εκεί. Και αν θέλεις, πας και τον παίρνεις στην πιάτσα. Εδώ η κοντινότερη πιάτσα μετά στο ξενοδοχείο μας. Άρα, δύσκολα είμαστε. Περπάτημα. Τέλος πάντων, 10 η ώρα το παιχνίδι, στο Μπόρισοφ που είναι πραγματικά η χειρότερη πόλη του πλανήτη. Περίμενε, πόση ώρα είναι, περίμενε, μην πας στα αγωνιστικά, δώσε μας λίγο το φαγητό, τι λέει, αυτά, για αυτά είσαι ειδικός εσύ. Φαγητό φάγαμε σε ένα παραδοσιακό χθες. Ναι. Δεν καταλαβαίναμε τι και πώς, τι γίνεται, εμένα μου ήρθε ένα κότσι. Εγώ μπούτι κοτόπουλο. Μπούτι με μπούτι, απλά είναι λίγο μεγαλύτερο το ζώο. Ναι, αλλά αυτή τρογόταν έτσι από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Όχι, πολύ καλό, ρε, πολύ καλό. Εντάξει, απλά 12 ώρα το βράδυ δεν μπορείς να φας ένα κότσιο. Εγώ άφησα τα 3 τετάρτα. Εντάξει. Μιλάμε για πόδι σαν της αγάπης. Ωραία, αυτό λέει. Αυτό εννοεί. Ναι. Light, αυτό εννοεί και εσύ αμέσως. Ναι. Ανάποδα το πήρες. Το πήρες ανάποδα. Ναι, 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 λίγο θέλτηκα. Εντάξει, βγήκε με τον καλό το λόγο. Κοντές μαζί. Δεν πιστεύω να είχαμε ζητήματα πάλι τίποτα να φτύνει ο συνάδελφος, γιατί ήταν για το... Όχι, 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 δεν πήγαμε σε κούρμε. Δεν ήταν αυτοί, ξέρεις τι κάνουν. Αυτοί εδώ παρασύρονται. Ναι. Δηλαδή, ο Ερίκος που δεν κάνει καμία, πώς το λένε, καμία υπέρβαση στη ζωή του, είναι όλα μια ευθεία γραμμή, για να μην ρισκάρει. Ωραία, πάει και του έστα Burger King. Και τον ακολουθήσανε. Ωραία. Ναι, εντάξει. Εντάξει, πιο έξυπνο αυτό. Να σου πω κάτι. Είναι, ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Δεν θα εκτεθεί ποτέ. Το καλύτερο σήμερα το έχει κάνει το παιδί από την Καλαμαριά. Εντάξει. Oh, το καλύτερο, όπου τρώμε πρωινό και μου λέει στο μεταξύ πίνουμε ένα πορτοκάλι πολύ κοντά στα δικά μας. Ναι. Δηλαδή συνήθως όταν πίνουμε ένα χυμό στο εξωτερικό είναι λεμονάδα. Δεν έχει να κάνει με πορτοκάλι. Ναι. Ωραία. Και ξαφνικά είναι πολύ γλυκό. Και με το που τον πίνω πάω να πω τι ωραίο χυμός. Μπράβο, ναι. Και με προλαβαίνει και μου λέει, σου άρεσε ο χυμός. Πολλά κομμάτια έχει το ευαίσθητο. Είχε κομμάτια ο χυμός, παιδιά. Και πετάει το ρίξο και λέει, δεν το ζήτησες κι εσύ. Δεν το ζήτησες. Τώρα ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί καθυστερημένος μιλάμε τώρα. Και ίσως να μην πιάνει. Να μην πιάνει το νόημα, εντάξει. Αντιλαμβάνεται την παρέα που έχεις δίπλα σου. Μιλάμε, να φανταστείτε, ωραία, εδώ στην Λευκορωσία, ο τελευταίος που χαμογέλασε είναι κάποιος που το είπε ο γιατρός κάνει έτσι για να σου βγάλω το φωνημί. Που, εντάξει, δεν γελάνε. Φαντάσου 5 ηλίθιους σε ένα τραπέζι να γελάνε σαν ηλίθιοι στο πρωινό. Που, δεν μιλάμε για χαμόγελο στο πρωινό τώρα. Ναι, ναι, ναι. Χαμόγελο στο πρωινό, δεν υπάρχει πιθανότητα να... Δηλαδή, ούτε ο Στάλιν χαιρόταν ποτέ το πρωινό, που ήταν και δικιά του η χώρα και έκανε ό,τι ήθελε.
Μπορείς να φωνάξεις 12 καμαριέρες. Γίνεται κοινός ατραξιόν, αυτό μας λες. Και στο πρωινό. Δεν γίνεται ατραξιόν, αλλά σου δω την αντίθεση. Ναι. Την αντίθεση. Ναι. Ας λίγο. Γρηγόρη! Άντε πάλι. Στεριό! Ο χυμός είχε κομμάτι. Ντοπί. Δεν τράπηκα να δώσεις το παιδί έτσι. Να τους κατακεραυνώσεις στο TripAdvisor ή στο Booking. Ξέρω εγώ που είναι το ξενοδοχείο. Ναι. Γρηγόρη, μπες στο TripAdvisor. Μόνο φόσκο δεν δουλεύει. Εντάξει, το παιδί είναι σε άλλο επίπεδο. Okay. Ωραία. Τα φαγητά αυτά, παιδιά, το βράδυ. Τι φάγατε εσείς, παιδιά, εκεί φάγατε. Χθες. Φάγατε room service στην Εστία Ρηφίδα. Room service του Εστία. Ο Ερίκος πήγε πέρκε. Ο Ερίκος πήγε πέρκε. Το Ερίκο το ξέρει. Ο Ερίκος. Δεν ενημέρωσε για Ερίκο λίγο να ξέρουμε τι λέμε. Δεν έχουμε κουβέντα για το παιχνίδι. Τέλος πάντων, για πάμε σε αυτό. Θα μας τα πεις σιγά σιγά. Α, οκ, οκ. Δεν ήξερα ότι έχετε κάνει τέτοιο σχέδιο, παιδιά. Συγγνώμη. Αν θα βρει τον δρόμο, δεν ξέρουμε. Ας πείτε τον μόνο του. Και το βράδυ μετά το φαγητό. Μετά το φαγητό, τι μετά το φαγητό. Δεν είχε τίποτα. Μια πειραρία. Νεκρές ώρες. Τίποτα. Όχι, νεκρές ώρες. Όχι, δεν είχε. Στον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου. Ναι. Δεν ξέρω, σοβαρά. Στον 21ο όροφο του ξενοδοχείου έχει κλαμπ. Πήγαμε από εκεί. Πες μου ότι πήγες εκεί. Πήγα, τι να κάνω. Αποκλείεται. Δεν ξέρω τώρα, λέει η αλήθεια, ρε παιδιά. Εγώ το πιστεύω. Δεν βλέπω το πρόσωπο του, γι' αυτό δεν ξέρω. Μπείτε στο ξενοδοχείο που έχουμε και πάτε. 21ο όροφο, μπαρ. Κλαμπ. Κλαμπ. Και? Έχει κλαμπ. Πήγαμε εκεί, ήπιαμε τα ποτάκια μας και πήγαμε και μυθήκαμε. Δίπλα κιόλας, έτσι. Ασανσέρ κατευθείαν. Εγώ είμαι στον 8ο μέχρι να ανέβω στον 20ο, μέχρι 6 δευτερόλεπτα. Αυτά. Βγήκα 6 δευτερόλεπτα το δωμάτιό μου. Ο κόσμος, οι γυναίκες, οι άντρες, γιατί εντάξει, μας έλεγες για την Πορτογαλία, οι γυναίκες δεν βλέπω. Δεν σου κάνω ανάλυση για τις γυναίκες, ναι. Όχι, θα ήθελα, Σταύρο μου, εγώ δεν έχω κανένα κόμπλεξ. Ρώτησα και για τις Ρωσίδες και για τις Ελβετές. Αν σου στείλω φωτογραφίες, θα κλάψεις. Άστο καλύτερα, δεν είναι. Απλά, αν έχεις ποτέ κανένα γκόμενο που εμφανιστεί στην Λευκορωσία και γυρίσει και σου μιλάει κάπως. Ναι. Μην το παρεξηγήσεις. Ναι. Εντάξει, Σταύρο, ευχαριστούμε. Θα σε κλείσουμε τώρα. Δεν νομίζω να ξαναμιλήσουμε τις επόμενες ώρες. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, Σταύρο, εντάξει, είναι ένα 80, φαντάζομαι, ξανθιές, έτσι. Δεν είναι αυτό. Τι ποιο είναι, Σταύρο μου, το κορμί. Γρηγόρη. Τώρα φοράξε τον καλαμπαριώτη. Ρωτάνε οι γνωστές πληγερόκορμες πιλότες. Αν οι γυναίκες εδώ είναι ωραίες, λέει. Μπορείς να κάνεις μια περιγραφή αυτή που είδαμε στη ρεσεψιόν. Συγκινητική, φαντάζομαι. Ο άλλος δάκρυσε δηλαδή. Ναι. Εντάξει, θα σου πω κάτι τώρα. Ωραία, αν την έβγαζε μια φωτογραφία και την έστελνα στη Λία και μου έλεγε η Λία, ωραία, και της έλεγα κάπου μου να σου πω, μόνο με αυτή δεν θα ξανακάνω τίποτα. Θα μου έλεγε εντάξει. Εντάξει. Εντάξει, δεν θέλω να ξέρω τίποτα παραπάνω, τα λέμε την Παρασκευή, ξέρω εγώ αυτό. Όχι, εντάξει, στείλει και το βίντεο. Νομίζω ότι πέτυχαν τώρα μία εκεί. Πέτυχαν μία εκεί, ωραία, θα ήταν ωραία, έτσι. Και το έχουν κάνει τώρα σημαία. Δεν είναι. Στεριό. Πες για αυτήν την αισθησία μου και στο πρωινό που πετύχαμε. Κωδικό όνομα προφιτερόλ. Κωδικό όνομα προφιτερόλ, όσοι μπορούν να το πιάσουν. Εντάξει, το καταλάβαμε. Μπορείς να μιλήσεις. Όχι, δεν μπορείς να μιλήσεις. Μουρικότα. Λίλα! Έκλεγε ο άντρας σου! Έκλεγε! Πού από ντροπή! Έκανα και μία, ναι. Σας γι' αυτό ρωτάω. Γι' αυτό πεθαίνω. Πώς το λένε, πήρα και ένα μαγνητάκι, πολύ διακριτικό, δύο μαγνητάκια. Κοιτάξτε τα μαγνητάκια. Πήρατε μαγνητάκια. Για εμάς να φανταστώ, δηλαδή. Είμαι σίγουρη. Τρεις είμαστε εδώ πίσω. Εντάξει. Τρεις είμαστε εδώ πίσω σε σχέση με αυτή που είδαμε. Δεν φτάνετε. Νίκο, βάζει και εσένα. Δεν πειράζει. Όχι. Τις δύο. Θα ευχαριστώ. Τέλος πάντων. Εντάξει, μας το λύσεις. Δεν πειράζει, κορίτσια. Λιγερόκορμες, επειδή είπε κάτι κακό. Ναι. Δεν πειράζει. Φαντάζεσαι τι εικόνα έχει κάνει ο κόσμος τώρα που ακούει. Σου λέει η αγάπη και λένε. Όχι. Δεν έχει να κάνει με εσάς. Να ευχαριστούμε. Εσείς είστε για Ελλάδα, μια χαρά. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Και εκεί να παραμείνετε. Ναι, μην βγείτε έξω από τη χώρα, ειδικά προς τα δω. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει. Όχι, ότι προς τα εκεί δεν παίζουμε μπαλίτσα. Δεν παίζετε μπαλίτσα, όχι.
Δεν παίζεται μπαλίτσα. Ναι, αλλά σε ένα μπακού. Σε ένα μπακού, ρε, τουρισμός. Ε, είδες, ξέρω εγώ, γι' αυτό σε ρωτάω. Στον μπακού είσαι πραγματικά top model. Εύη, είδες, γι' αυτό σε ρωτάω, να ξέρω πού θα πηγαίνω ταξίδια. Θυμάσαι που είχαν έρθει αυτοί οι αζέροι. Θα σου κάνω εγώ ένα χάρτη με πινές. Εδώ, ναι, εδώ, όχι. Ναι, εδώ, όχι, ναι, ναι. Ωραία, δεν πατάς, θα σου πω εγώ από τώρα. Το καταλάβαμε. Δεν πατάς. Ρωσία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Λετωνία, Λιθουανία, δεν πατάς. Σιγά τις χώρες. Ρουμανία, Τσεχία, Σερβία, Ουγγαρία, δεν πατάς. Σερβία, άστο, και σύνορα, πού να τα περνάς τώρα. Άστο, καλή. Ωραία. Πόλου. Γαλλία, Ισπανία, Σκανδιναβία δεν έπιασες καθόλου. Και πρόσεξε με λίγο, ναι. Σκανδιναβία δεν έπιασα γιατί. Γιατί. Στο έστεσου, είδαμε μόνο Σουηδοπόντιες. Δεν είδαμε μία ψηλή. Ναι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει αυτό. Κοινώς πάω Πορτογαλία. Εκτός όλων των άλλων, Πορτογαλία, top model. Ναι, ωραία, κλείσαμε. Πορτογαλία. Top model, Πορτογαλία πας. Ισπανία πας, ωραία. Γαλλία πας, Ολλανδία πας, καλές οι χώρες είναι αυτές. Γερμανία πας. Εντάξει. Ναι, καλές. Έχω επιλογές, ωραία. Ωραία, εντάξει, το κλείσαμε. Ναι. Δεν πατάμε προς τα εκεί, προς τη Ρωσία. Πιάνουμε και λίγο κεντρική Ευρώπη. Εντάξει, ρε Σταύρο, και το στρογγυλεύουμε λίγο, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Ναι, εντάξει. Αυτά, παιδιά. Ωραία. Αν θέλετε να μιλήσετε για ποδόσφαιρο, θα πάρουμε το Στέργιο. Ο ενθουσιασμένος Στέργιος από το δοκιμή τη χθεσινή συμπροπόνηση. Ναι. Ενθουσιασμένος, με το σχήμα που επιλέγει ο Ρουμάνο Σταρ. Ο Ρουμάνο Σταρ, ναι. Ναι. Θα σας πει αυτός για θέματα. Θα είναι διαθέσιμος, θα τον πάρουμε, τον ωραία, μετά το διάλειμμα. Θα είναι διαθέσιμος, κάτσε λίγο γιατί κάνει κάτι το άγαλμα με το κλαρίνο, κάνει ένα τσιγάρο αυτή τη στιγμή. Ωραία. Θα σε βρούμε μετά το διάλειμμα, όταν τα κόρησα με αγωνία. Ναι. Θα τον βρούμε. Θα καλέσετε το Στέργιο λοιπόν να σας πει όλα τα ποδοσφαιρικά δεδομένα τα οποία γνωρίζει μέσα από πολύ καλό ρεπορτάζ. Ναι. Μάθαμε την αυτορωσία από πρώτο χέρι, έτσι. Στέχρι σου ταιριάζει μια τέτοια εκπομπή, δούλεψε έτοιμα. Ταξιδιωτική. Τα λέμε, χρόνια τώρα. Και ξέρεις, να είσαι με ποδοσφαιριστή μαζί, με αθλητή. Δηλαδή να κάνετε γυρίσματα. Δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Πρώτα απ' όλα ο ποδοσφαιριστής, αν συναντούσε αυτό που είδαμε το πρωί στο ξενοδοχείο, θα είχε δώσει τουλάχιστον 30.000 για να το αποκτήσει. Ωραία. Εντάξει, και μόνο σου. Θεωρώ ότι είναι μια χαρά. Να ζητάει τα δανεικά από την ίδια. Ωραία. Να στον πίσω. Αυτά, ναι, αυτά. Ωραία. Φιλιά, καλό παιχνίδι. Να είστε καλά. Όλα να πάνε καλά. Σας περιμένουμε αύριο. Πλήρης εικόνα, πιστεύω. Μάλιστα. Ωραία, υπήρχε ταξιδιωτικός οδηγός. Δηλαδή βγάζεις το Σταύρο. Και τι θα το ρωτήσεις, ρε παιδιά, για τον Λουτσέσκο, αν θα βάλει τον Τόσκα ή τον Βιερίνη. Δεν το κάνεις αυτό το λάθος, ρε παιδιά. Έχει μυστήριο. Μετά να μας τα πει. Τι είπε ο Λουτσέσκου, πού στάθηκε ο Λουτσέσκου. Πιστεύω ότι θα είναι έτοιμος να τα πει όλα. Λοιπόν, σωστά. Πάμε στο διάλειμμα, μα είναι, και επιστρέφουμε με το Στέργιο να μας πει αυτό στα πιο αγωνιστικά τα του αγώνα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με Στέργιο. Επιστρέψαμε. 45 λεπτά περίπου μένουν για το τέλος. Οπότε πάμε τώρα γρήγορα πάλι Λευκορωσία. Στέργιο αυτή τη φορά. Στέργιο Αναστασιάδης. Για να μας πει λίγο έτσι, τα του αγώνα, ρε παιδί μου. Γιατί καλά και όλα τα άλλα. Κοίταξε, νομίζω ότι σε πρώτη φάση πρέπει να ξέρεις. Σε ποια πόλη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, έτσι, σε ποια χώρα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, τι γίνεται εκεί με τις γυναίκες, τους άντρες της χώρας, με το νόμισμα, με το φαγητό και μετά να μπει σε πιο αγωνιστικά θέματα. Έτσι. Πολύ πλευρή ενημέρωση, Ελένη Μπούντο. Έτσι έχω να το θέσω, ρε παιδί. Εδώ, μόνο εδώ, πρώτη εδώ. Αυτό. Λοιπόν, τον έχουμε το Στέργιο. Μετά θα σχολιάσουμε και την νίκη της ΚΑΠΑ 19, έτσι, γιατί έγινε πραγματάκια στην Κύπρο. Πέρα από την ανατροπή των πιτσιρικάδων, των μικρών του Πάμπλο Γκαρσία. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο, έδωσε το παρόν μάλλον πολλής κόσμος του ΠΑΟΚ, τιμήθηκε ο Πάμπλο Γκαρσία. Ήταν ωραία. Και επειδή είχα εικόνα... Ήταν ένα πολύ ωραίο απόγευμα στην Κύπρο. Είχα εικόνα το πρώτο ημίχρονο κυρίως, το 1-0 τον αδικούσε το ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει προηγηθεί και να ανεβάσει το δίκτυο του σκόρ ακόμα περισσότερο. Ήταν καταιγιστικό στο ξεκίνημα. Τουλάχιστον πήρε την νίκη, αυτό μετράει. Έτσι ακριβώς έφτασε στην ανατροπή, αλλά πριν πάμε στην Κύπρο, πάμε ξανά Λευκορωσία. Καλημέρα, Στέργη. Καλημέρα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τι να γίνει. Και εσύ είσαι φανατισμένος.
πρέπει να μου πιστώσετε ότι οδήγησα το Σταύρο Κόλκα σε μουσείο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Όπως τα ρίχνουν σίγουρα ότι εσύ το προκάλεσε όλο αυτό. Δηλαδή, το μόνο που δεν έχουμε δει είναι διαδηλωτές υπαλλήλους εμπορικών κέντρων που διαμαρτύρονται κατά των μουσείων. Να κλείσουν, δεν γίνεται να μας παίρνετε τους τουρίστες. Ναι, ήταν φανταστικό. Μεγάλη επιτυχία. Ότι ο Σταύρος ήρθε σε μουσείο, ναι, και κάθισε μια μισή ώρα. Ναι, αλλά πιστεύω ότι θα τα ακούσω αυτό το πράγμα μέχρι άλλη. Θα το πληρώσεις αυτό το πράγμα, ναι, είναι σίγουρο. Του άρεσε. Τι του άρεσε, δεν τον άκουγες πριν, τι έλεγε. Θα βγει και με στην Κρίνια, ρε φίλε. Για σένα μας έλεγε μια μισή ώρα. Δεν σε έδωσε, αλλά εντάξει. Εγώ ενθουσιάστηκα, θα σου πω την αλήθεια. Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι της ιστορίας. Οπότε όταν βλέπεις άρματα μάχης εκείνης εποχής, όχι μικρογραφίες, είναι εντάξει, είναι κάτι, οκ. Okay. Αυτά τα τουριστικά φαντάζομαι δεν έχω να προσθέσω κάτι στο Σταύρο, ειδικώς εντάξει, στο τουριστικό ρεπορτάζ. Νομίζω πλήρη εικόνα, μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εκεί ακριβώς. Όλοι νομίζω, μας τα μετέφερε με κάθε λεπτομέρεια, οπότε... Ωραία. Από σένα θέλουμε τα αγωνιστικά, ρε παιδί. Τα χθεσινά, έτσι, τα του χαλαζιού. Έχει λίγο αέρα. Έχει λίγο αέρα, ναι. Το καλό είναι ότι δεν έχει τόσο κρύο, ναι, το τελευταίο μισάωρο. Οπότε δεν θα πεθάνουμε στον δρόμο. Ναι, είστε και ευαίσθητοι, σιγά-σιγά. Είναι λίγο extreme sport για μας το περπάτημα, για όλους. Ναι, μα γιατί. Λοιπόν, ναι, αυτά τα τουριστικά τώρα, στα αγωνιστικά. Εντάξει. Οι χθεσινές δοκιμές έδειξαν ξεκάθαρα ότι ο Λουτσέσκου σκέφτεται να κάνει 2-3 αλλαγές. Παραπάνω δεν νομίζω να είναι. Οι δοκιμές τουλάχιστον δείχνουν Χασερίδη δίπλα από τον Κρέσπο. Εγώ το μεταφράζω και ως ανάσα στο Βαρέλα, αλλά και ως μια προσπάθεια του Λουτσέσκου να αντισταθμίσει λίγο τα πολύ ψηλά κορμιά των Λευκορώσων. Δηλαδή έχει 2-3 στόπερ και κεντρώους που στα στημένα πραγματικά είναι πολύ ικανοί, όλοι πάνω από 1,95. Και επειδή ο ΠΑΟΚ φέτος μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει και πολύ καλό πρόσωπο στα στημένα, στα αμυντικά τουλάχιστον. Ειδικά αν μείνουμε στο πρόσωπο που έδειξε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στα στημένα και στις στατικές φάσεις, ναι, μην το ανοίξουμε. Οπότε επειδή οι Λευκορώσοι και αρκετά σηκώνουν την μπάλα στον αέρα και στις στημένες φάσεις είναι πολύ δυνατοί, νομίζω κάπως έτσι το σκέφτηκε ο Λουτσέσκο, ότι και θα πάρει ανάση ο Βαρέλα, αλλά και θα έχει ο ΠΑΟΚ περισσότερο ύψος, που δεν είναι και ο ΠΑΟΚ μια ομάδα με πολλά ψηλά παιδιά. Και νομίζω εκεί θα πάει, Στέργιο, και το παιχνίδι, έτσι. Οι συνθήκες όλα δείχνουν ότι ένα τέτοιο παιχνίδι θα δούμε. Δεν θα δούμε με κάτω την μπάλα στρωμένο ποδόσφαιρο, λόγω συνθήκων, κρύου, αν θέλεις, για το ότι η Μπάτε είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα. Ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, έχει ποιότητα η Μπάτε, αλλά δεν έχει την ποιότητα που έχει η Τσέλσι ή η Μπενφίκα να παίζει με την μπάλα κάτω συνέχεια. Οπότε οι Λευκορώσοι σηκώνουν συχνά την μπάλα στον αέρα, και ξαναλέω, συν στο ότι στα σημαίνα είναι πάρα πολύ καλή και λόγω ύψου αλλά και λόγω φιλοσοφίας γενικότερα. Οπότε ο Χατζερίδης θα έχει αρκετή δουλειά σήμερα. Μετά θα πρέπει να βοηθήσει την ομάδα στις σημαίνες φάσεις και γενικότερα και στη ροή του αγώνα. Ο Μάτος στα δεξιά, εντάξει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος να τον αντικαταστήσει. Να του δώσει ανάσεις. Ναι. Τόσο καλύτερα πάμε. Κάτι διαφορετικό με τον Άρη μπορεί και να ήταν στο πλάνο του Λουτσέσκου, δεν νομίζω να είναι τώρα, είναι και εκτός αποστολής έτσι κι αλλιώς. Ο Τόσκα στα αριστερά, ο Πασχαλάκης στο τέρμα, αυτή είναι η πεντάδα της άμυνας. Η τριάδα στο κέντρο γνωστή, Κάνιας, Μαουρίσιο και Πέλκας. Στις δύο πτέρυγες ο Ζαμπά με το Λιμιό, αυτό τουλάχιστον δοκίμασε ο Λουτσέσκου χθες το βράδυ. Γιατί πήρε και πολλά παιχνίδια ο Μπίσεσβαρ, έτσι. Οπότε ναι, για Μπίσεσβαρ νομίζω ότι θέλει και ο ίδιος λίγο να τον αποφορτήσει κάπως. Ναι. Και στην κορυφή ο Πρίγιοβιτς. Αυτό δεν αλλάζει, έτσι. Αυτές είναι δεν αλλάζει, όχι. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν θα κάνει πολλές αλλαγές. Το μάτς είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Εντάξει, αν ήταν με τη Βίντι μπορεί να κάνει μια-δυο ακόμα, αλλά το γεγονός ότι η Μπάτ έχει ήδη 3 βαθμούς. Είναι μια πολύ ομάδα, είναι μια ομάδα έμπειρη και ψημένη στην Ευρώπη. Εντάξει, έχει πολλές συμμετοχές και στο Europa League, σε ομίλους και στο Champions League. Ναι. Έχει κάνει κάποιες καλές νίκες. Άρα το σενάριο ΠΑΟΚ να χάσει και να είναι στο μείον 6 από την Πάτε μοιάζει πολύ κακό. Και θα είναι, όχι απλά μοιάζει. Κοίτα, χθες ο Λουτσέσκου είπε... Γιατί... Έλα. Πες. Ακούω, αγάπη. Πες, ναι, ολοκλήρωση. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να μην χάσει. Από εκεί ξεκινάμε.
Αν κερδίσει, θεωρώ ότι έχει κάνει το μισό βήμα πρόκρισης. Γιατί θεωρητικά τα δύο μάτς με τη Βίντι εύκολα δύσκολο ΠΑΟΚ θα τα κερδίσει. Ναι. Οπότε θα πάει στους 9, τελευταία αγωνιστική θα έχει και την Μπάτε στην Τούμπα. Δεν ξέρω αν την πέμπτη αγωνιστική πάρει κάτι από την Τζέλσι. Αλλά αν πούμε λογικά ότι δεν θα πάρει κάτι από το μάτς αυτό, αν και με τον ΠΑΟΚ ποτέ δεν ξέρουμε, οι 9 βαθμοί θα του δώσουν το μαξιλαράκι στο τελευταίο μάτς με την Μπάτε να κάνει το βήμα πρόκρισης. Αυτό είναι το πολύ καλό σενάριο. Το normal σενάριο είναι ο ΠΑΟΚ να μην χάσει, να μην ξεφύγει η Μπάτε, και το κακό είναι η Μπάτε να πάει στο συνέξι και ο ΠΑΟΚ να μείνει στο 0. Όπου εκεί πιστεύω μετά ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ θα παρακαλάει η Τσέλσι να πάρει δύο νίκες με την Μπάτε. Γιατί εάν πάρει Μπάτε βαθμό από την Τσέλσι και έχοντας και 6 βαθμούς, τα πράγματα μετά νομίζω θα είναι αδύνατα για την πρόκριση. Ναι. Αυτά είναι τα του ΠΑΟΚ και το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Θεωρώ ότι ο Λουτσέσκου και καλά θα κάνει. Περιμένει την ομάδα να πάρει την νίκη, δεν περιμένει τόσο πολύ να δούμε μεγάλη διαφορά στην ποιότητα του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ σε σχέση με τα τελευταία μάτς. Ναι. Μακάρι να δούμε ένα ΠΑΟΚ διαφορετικό, ένα ΠΑΟΚ μέχρι το μάτς με την Μπενφίκα. Στεργέ, ρωτήθηκε χθες ο Λουτσέσκου γι' αυτό και θέλω να σταθούμε λίγο, γιατί και το συζητούσαμε κι εμείς. Δεν θέλω να πω ότι έβγαλε εκνευρισμό, αλλά νομίζω ότι ήθελε να απαντήσει έτσι, για το αγωνιστικό πρόσωπο που δείχνει ο ΠΑΟΚ και αν αυτό επιφέρει έναν προβληματισμό. Γιατί σε κάποια φάση λέει ότι το maximum, ρε παιδιά, θα ήταν να έχουμε κερδίσει και την Τζέλση, έτσι. Δεν ξέρω αν αντιλήφθηκες το ίδιο εσύ στο από κοντά. Κοίταξε, Ελένη, ήταν απάντηση σε δική μου ερώτηση. Εντάξει, ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Νομίζω ότι συμφωνεί και ο Λουτσέσκου ανεξάρτητα αν δεν το παραδέχτηκε. Και αν περιμένει αύριο να δει να πάω καλύτερο ή να πάω που θα πάρει την νίκη, όπως έγινε στο Καραϊσκάκι. Δεν είχε άδικο σε αυτά που λέει ο Λουτσέσκου, εντάξει. Δεν ξέρω αν δεν κατάλαβε το πνεύμα της ερώτησης. Αλλά είπε αυτό το πράγμα, ότι ναι, τι περιμένετε, ας πούμε, να κερδίσουμε και την Τζέλση. Δεν έγινε η ερώτηση σαν κάποια επίθεση. Έγινε η ερώτηση με πολύ καλοπροαίρετη έννοια. Όχι, να σου πω κάτι. Όχι, καλά έκανες και εννοείται προχώρησε μια τέτοια ερώτηση, γιατί το συζητάμε και μεταξύ μας, έτσι. Ότι ναι, μεν ο ΠΑΟΚ παίρνει, βγαίνει αλόβητος από αυτή τη σειρά των αγώνων, αλλά δεν πείθει και δεν πατάει καλά. Έτσι είναι ξεκάθαρο. Πώς το βλέπει ο ίδιος ο προπονητής? Δεν έχει να κάνει με την ερώτηση, αλλά περισσότερο νομίζω με την απάντηση. Γιατί ήθελε να εξηγήσει, όπως και με το Βέρμπλουμ, ας πούμε. Ναι, σωστά. Και αυτό θα έλεγα, με πρόλαβε η Ελένη, έβγαλε εκνευρισμό και για το Βέρμπλουμ. Για μένα δικαιολόγητο, εντάξει. Δηλαδή θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση όπως έδωσε και για τον Νεουάρντα. Ξεκάθαρη, μικρή, γεια σας. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Για μένα νομίζω ότι απλά ήθελε να το πει. Και πήρε την ευκαιρία και το είπε. Και είναι αυτό που έλεγα και πριν στα παιδιά, ότι πιστεύω, μου έβγαλε, ας πούμε, ότι ήθελε λίγο να, όχι δικαιολογήσει τον Βέρμπλουμ, απλά να απλώσει μια σπίδα ουσιαστικά σε όλη την κριτική που δέχεται, και γιατί είναι στο επίκεντρο, έτσι. Για πολλούς λόγους. Έτσι, αλλά εγώ νομίζω ο Λουτσέσκου μέσα του περίμενε τον Βέρμπλουμ να είναι πιο έτοιμος πιο γρήγορα. Εγώ έτσι νομίζω. Συμφωνώ με το Στέργιο. Αλλά δεν μπορεί να βγει και να το πει ανοιχτά, έτσι. Ακριβώς. Τι να σας πω, ρε παιδιά, τώρα και εγώ περίμενα τον Βέρμπλουμ να είναι πιο έτοιμος. Δεν λέγεται δημόσια. Δηλαδή το δεκάλεπτο που αφιερώθηκε στο Βέρμπλουμ, ο Λουτσέσκου άνοιξε τόσο μεγάλη κουβέντα. Αυτό, το τράβηξε πάρα πολύ. Θα μπορούσε να πει, ναι. Γι' αυτό σου λέω, νομίζω ότι απλά ήθελε να το πει και πήρε την ευκαιρία και το τράβηξε, το άνοιξε πάρα πολύ. Κοίτα, για να τα λέμε όλα, δεν έχει πάρει βοήθειες από τις μεταγραφές τώρα, έτσι. Και αυτή η συζήτηση για το βάθος στο ρόστερ που υπάρχει είναι μια συζήτηση που αρκετά μεγάλη, έτσι. Νομίζω, Ελένη, καλησπέρα Νίκο καταρχήν. Γεια σου, Στέργιο. Δεν σε άκουσα στην αρχή. Ναι. Τα λέγαμε με τον Νίκο χθες το βράδυ, είχαμε την ίδια κουβέντα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη αιτία γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο. Γιατί έχουν επιβαρυνθεί οι περσινοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή 12-13, άντε να πω 14 άτομα. Ναι. Δηλαδή αν πάρουμε έναν τους νέους παίκτες, κανένας δεν έχει δώσει πάνω από το 20%. Ναι. Δηλαδή ποιος έχει δώσει, ο Καρέλης, ο Ακπομ, ο Άρντα, ο Τόσκα, ο Βέρμπλουμ. Ίσως ο Τόσκα σου έχει δώσει κάτι όμως. Και πάλι λίγο. Δύο-τρία μάτς είναι πολύ λίγα. Δεν έχει πάρει. Ναι, εντάξει, δεν έχει παίξει όμως κιόλας. Ναι, τα παιχνίδια είναι ελάχιστα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι ας περάσει και το σημερινό. Εγώ δεν περιμένω τον ΠΑΟΚ να είναι πολύ καλύτερος. Ναι. Πολύ καλύτερος από το Καραϊσκάκι, φαντάζομαι θα είναι, γιατί δεν γίνεται να ξαναπαρουσιαστεί έτσι ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Και να πάρει αλλά το αποτέλεσμα κιόλας. Ναι. Αλλά πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτό που βλέπουμε εδώ και ένα μήνα, δεν τον περιμένω. Ναι. Προς Θεού δεν βγάζω γκρίνια. Εγώ προσωπικά, εντάξει, έχει δίκιο ο Λουτσέσκου. Η ομάδα έχει 5 στα 5.
Σωστά. Είχε τρία μάτς, έχει ένα μάτς ανά τρεις μέρες. Και στην τελική το αποτέλεσμα μετράει. Ναι, σωστά. Όλη η κουβέντα γίνεται γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να, όχι να παίξει καλύτερα από ποδόσφαιρο, εντάξει, σχετικό είναι αυτό. Μπορεί να παίρνει πιο εύκολα τα αποτελέσματα. Για μένα, Σέργιο, το θέμα είναι το βασικό, η διαχείριση του ρόστερ. Δηλαδή, το αν ο ΠΑΟΚ θα δείξει ή δεν θα δείξει καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζει το ρόστερ. Θα μπορούσε σε παιχνίδια προηγούμενα να έχει πάρει βοήθειες από τις μεταγραφές από άλλους παίκτες. Ίσως, αν μπορούμε να βρούμε κάτι στον Λουτσέσκο και να τον χρεώσουμε, είναι στο πώς διαχειρίζεται το ρόστερ. Θα μου πεις, αυτός ξέρει καλύτερα τι βλέπει και τι του δίνουν οι ποδοσφαιριστές του στις προπονήσεις και γιατί επιμένει σε αυτό το γκρουπ που λες εσύ των 12, 13, 14 παικτών, έτσι. Κοίταξε, Ελένη, συμφωνώ μαζί σου. Οι ευκαιρίες που έχει δώσει στους νέους δεν είναι πάρα πολλές, είναι όμως αρκετές. Ο μόνος που δεν έχει πάρει την ευκαιρία είναι ο Ακπόμ. Ναι. Δηλαδή και ο Καρέλης έχει παίξει, δεν έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Οκ, μαχητικός, αλλά εντάξει, δεν δείχνει να κολλάει ακόμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να προσφέρει περισσότερα αν αγωνιστεί ως winger παρά σαν κεντρός επιθετικός. Είναι μια άλλη κουβέντα. Ο Βέρμπλουμ πήρε τις ευκαιρίες του, αλλά δεν νομίζω να ικανοποίησε ή να χαροποίησε κανέναν. Ναι, το καλύτερο διάστημα ήταν στο Καραϊσκάκι όταν έπαιξε στόπερ. Σαν κεντρός είχε πολλά προβλήματα. Με τον Άρη. Με τον Άρη, ναι, έχεις δίκιο, Νίκο. Μετά την αποβολή. Ο Άρντα είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Εγώ είμαι προσωπικά 100% μαζί με τον Λουτσέσκου. Σε αυτό δεν χωράει θέμα αμφιβολίας και νομίζω ότι κακώς γίνεται κριτική στον Λουτσέσκου, έτσι. Όταν όλοι γνωρίζουμε τι εστί ο Άρντα και πώς είναι η ψυχοσύνθεση αυτού του παιδιού. Ελένη, ή καταλαβαίνει ο Άρντα το που βρίσκεται, έτσι, ή αλλάζει ομάδα. Και νομίζω ότι το ότι τα είπε με τόσο ξεκάθαρο και απόλυτο τρόπο ο Λουτσέσκου δείχνει αυτό. Ότι ή καταλαβαίνει ή μένει εκτός. Γιατί ούτε ο ΠΑΟΚ του γούμενου είναι που δεν έχει ποιότητα, ούτε ο ΠΑΟΚ είναι ατρόμητος. Με κάθε σεβασμό στον ατρόμητο, το λέγαμε και στην εκπομπή πολλές φορές, έχει μπροστά του ο Άρντα τον Μπίσεσβαρ, έχει τον Λιμιό, έχει τον Ζαμπά, έχει τον Ελκαντουρί, είναι παίκτης με ποιότητα, με καριέρα και με προσφορά. Ναι. Να κάνει υπομονή, να είναι καλός στις προπονήσεις και να παίξει και να τους ξεπεράσει. Αλλά το να κάνει μούτρα γιατί είναι εκτός αποστολής και να μην κάνει προπόνηση. Και ξέρεις τι έλεγα χθες, Στέργιο, με τον Σταύρο, ότι δυστυχώς, επειδή το παιδί αδυνατεί να διαχειριστεί αυτόν τον ανταγωνισμό και το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια ομάδα που το πρώτο και τελευταίο λόγο έχει προπονητής για το ποιος θα είναι βασικός, δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξη. Εγώ μακάρι να αλλάξει το μυαλό του. Μακάρι, έτσι. Γιατί έχει προσόντα, έχει αξία. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξη. Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί αδυνατεί, τουλάχιστον από τα μηνύματα και από αυτό το οποίο έχουμε εισπράξει εμείς, αδυνατεί να διαχειριστεί το γεγονός ότι θα γυρίσει ο προπονητής και του πήξεις κάτι την Κυριακή. Δεν σε υπολογίζω. Δεν είσαι στο πλάνο ενδεκάδας. Είναι πολύ σωστό, Ελένη, αγάπη και Νίκο, αυτό που πετύχει ο Λουτσέσκου. Ότι σε μια ομάδα πρέπει ο καθένας να έχει το ρόλο του, είτε είναι στην ενδεκάδα, είτε στον πάγκο, είτε εκτός αποστολής. Στέργιο, να σου πω κάτι. Αυτό το διαχειρίστηκε ο Πρίγιοβιτς. Ναι, μεν υπήρχε ένα επεισόδιο πέρσι, πέρασε μια κρίση. Ναι, αλλά το διαχειρίστηκε επαγγελματικά. Και ο Μπίσεσβαρ. Αυτό ακριβώς. Μπράβο. Και ο Σάχοφ. Πολύ σωστά. Γιατί και με τον Σάχοφ πέρσι υπήρξαν κάποιες έτσι τριβές, γιατί δεν έπαιζε πολύ ο Ουκρανός. Και το καλοκαίρι. Καθίσανε, μιλήσανε, τα βρήκανε, συνεχίσανε. Πόσα ραντεβού είχε κάνει ο Λουτσέσκου με παίκτες που δεν τους υπολόγιζε, τους είχε στον πάγκο, έβγαιναν στις δηλώσεις τους, έλεγαν ναι, εγώ θέλω να παίζω βασικός, αλλά δηλαδή άφηναν μια πικρία, αλλά το διαχειρίστηκαν όλοι επαγγελματικά. Δεν γίνεται να σέρνεται ένα θέμα Ουάρντ εδώ και αρκετό καιρό. Στην περίπτωση του Ουάρντ, απλά είναι αυτό που λέει ο Στέργιος, ότι δεν είσαι καθόλου σίγουρος ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε έχει καταλάβει και το παίρνει αλλιώς. Γιατί δεν δείχνει ότι το έχει καταλάβει. Δεν είμαι, εγώ δεν είμαι. Κι εγώ, μα δεν είναι. Αυτό δείχνει ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει καταλάβει απόλυτα ακόμη και τώρα, μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί και όλα όσα έχει πει και ο Λουτσέσκου και δημόσια και κατηδίαν, δεν δείχνει να το βάζει στο μυαλό του αυτό το πράγμα και να γυρνάει λίγο, να κάνει στροφή. Μακάρι να μας διαψεύσει όλους. Μακάρι, δεν το συζητάμε. Και από τον επόμενο αγώνα να είναι κομμάτι της ομάδας, είτε αλλαγή είτε βασικός, είτε δεν ξέρω, και να είναι και αυτός ένας παίκτης που θα βοηθήσει, γιατί όλοι θα χρειαστούν στη διάρκεια της χρονιάς. Για να τον γυρίσουμε πάλι στο σημερινό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που πάω πρέπει να μείνει όρθιος, να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει με τον Απόλλωνα Σμύρνης και να δει ο Λουτσέσκου στις 15 μέρες πώς μπορεί να βάλει τους νέους παίκτες μέσα στο παιχνίδι καλύτερα. Ναι. Όλη η δουλειά αυτή είναι τώρα. Είτε παίξει πάω καλά, είτε δεν παίξει καλά, είτε μέτρια, δεν έχει την παραμικρή σημασία σε ένα μάτς για τους ομίλους του Europa League.
Ακριβώς. Πρέπει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Αν είναι νίκη, και νομίζω θα είναι ό,τι καλύτερο. Και με μισό μηδέν. Και με μισό και με 0,1. Και ξέρεις τι, να περάσει αυτό το διάστημα, δηλαδή να έρθει και το παιχνίδι της Κυριακής που ναι, είναι πιο εύκολο θεωρητικά συγκριτικά με τα υπόλοιπα. Εκεί λογικά εντάξει, δεν νομίζω να έχουμε εκπλήξεις. Και να έρθει αυτή η διακοπή που νομίζω ότι θα είναι έτσι βάλσαμο και θα λειτουργήσει θετικά για όλους. Από την ψυχική, συναισθηματική, ψυχολογική, νοητική, όπως θέλεις, ξεκούραση, μέχρι τη σωματική, έτσι. Κοιτάνε και πάλι αυτοί που φεύγουν, ναι, είναι αυτοί που έχουν βαρεθεί. Δηλαδή, ο Πέλκας φεύγει, αν παίξει και στην εθνική πάλι, θα είναι δύσκολο να επιστρέψει. Γιατί ο Πέλκας είναι έτσι όπως τον βλέπουμε μετά από τους αγώνες της εθνικής. Και τώρα δεν έχει μεγάλη συζήτηση για τη διαχείριση του Πέλκα, έτσι. Ναι, δεν έχει επιστρέψει. Ο Πέλκας από τότε δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν από την πρώτη διακοπή. Για μένα τουλάχιστον, αυτό βλέπω εγώ. Γιατί δεν έχει πάρει ανάσα. Το ίδιο για τον Πρίγιοβιτς. Η μεγαλύτερη υπόθεση είναι ότι μετά την διακοπή, και αν περάσει και το μάτς με τον Άρη, που θα περάσει νομίζω με καλό αποτέλεσμα, με νίκη, μετά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ ομαλοποιείται σε πάρα 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 πολύ μεγάλο βαθμό. Καλά, είναι και Παναθηναϊκός. Δηλαδή θα έχει ένα Παναθηναϊκό στην Τούμπα, οκ. Okay. Ατρόμητο. Θα έχει ένα ατρόμητο στο Περιστέρι, αλλά μετά θα έρθουν και τα μάτς με την Βίτη, θα έρθουν και παιχνίδια εύκολα στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα έχει τελειώσει όλος ο δύσκολος κύκλος αγώνων του ΠΑΟΚ. Αν καταφέρει μέχρι τότε να μην έχει άλλη απώλεια, δηλαδή πάρει σήμερα τη νίκη, κερδίσει τον Άρη, κερδίσει τον Παναθηναϊκό, επειδή και τον Ατρόμητο, που για μένα είναι όλα αυτά τα παιχνίδια στο χέρι του ΠΑΟΚ. Μετά η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ καλύτερη, θα έχει περάσει και ένας μήνας με το καλό να φτάσουμε μέχρι εκεί. Θα έχει ανέβει και ο Βέρμπλουμ, δεν γίνεται να μην δεν ανέβει, φαντάζομαι. Ναι. Και ο Καρέλης θα έχει προσαρμοστεί καλύτερα και ο Ακπομ και ο Άρτα στο κακό μου διάστημα, ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Τώρα στο καλό μου. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι τα. Πες. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι είναι ένα πολύ απαιτητικό μας το σημερινό. Εντάξει, δεν έχει η Μπάτε και πολύ σχέση με τη δυναμό Μίνσκ που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ το Νοέμβριο του 2014. Mm. Πολύ πιο σκληροτράχηλη ομάδα, πολύ πιο δουλεμένη ομάδα. Έμπειρη ομάδα. Καλό για τους Λευκορώσους, νομίζω ότι δεν έχουν άγχος για το εχώριο πρωτάθλημά τους. Ουσιαστικά το έχουν κατακτήσει, είναι στο συν 12, 8 μάτς πριν το φινάλε. Καλά, εκεί έχουν πρωτοκαθεδρία εδώ και πολλά χρόνια. Και δεν έχουν τη σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, η αλήθεια είναι. Οπότε όλο το βάρος είναι στο Europa League. Καλό ξεκίνημα. Έτσι. Φιλοδοξούν σήμερα να κερδίσουν και τον ΠΑΟΚ. Ναι. Στο χέρι του ΠΑΟΚ είναι να τους παλάσουν τα σχέδια και να μην χρειάζεται το ΠΑΟΚ να παρακαλάει την Τζέλσι. Γιατί εμένα εκεί έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Σε δεν αυτό μπορώ το σενάριο, να είμαι σίγουρος, πώς θα παρατάξει ο Σάρι την ομάδα στα μάτς με την Πάτε. Ναι. Δηλαδή όταν ο ΠΑΟΚ θα παίξει δύο μάτς με τη Βίντι, αν τελειώσει η Τζέλσι με 9 βαθμούς στο πρώτο γύρο. Ναι. Που είναι στο χέρι της, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν ξέρω μετά τι θα κάνει ο Σάρι. Δεν μπορώ να νομίζω, δεν ξέρει ούτε ο ρεπόρτερ της Τσέλσι πώς θα διαχειριστεί τη συνέχεια. Ναι. Οπότε καλό θα είναι ο Πάουκ. Μάθαμε τις απουσίες. Οπότε καλό θα είναι ο Πάουκ να μην περιμένει την Τσέλσι, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει σήμερα και να γυρίσει με μια ευρωπαϊκή νίκη μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα. Κλείνοντας, περιμένουμε σήμερα και Ιβάν Σαββίδη στο γήπεδο. Περιμένουμε Ιβάν Σαββίδη. Δεν ξέρω αν τώρα που μιλάμε έχει φτάσει η αναμέτρηση λίγη ώρα. Mm-hmm. Οι συνεργάτες του έλεγαν χθες ότι θα είναι κανονικά στο Μπορίσοφ. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα έρθει από το Μίνσκ πρώτα, δεν θα πάει κατευθείαν στο Μπορίσοφ. Μικρή απόσταση Ροστόφ-Μίνσκ, αεροπορικά πάντα. Λογικά θα είναι και ο Γιώργος Σαββίδης. Ναι. Δεν ξέρω αν πάλι θα έχουμε το τελετουργικό, δηλαδή υποδοχή της ομάδας έξω από τα αποδυτήρια, ναι, κτλ. Ωραία είναι αυτά. Νομίζω κερδίζουν και οι παίκτες κάτι, να βλέπουν το μεγαλομέτωπο να είναι δίπλα τους. Δεν είναι μόνο συμβολικό ή τίποτα άλλο, είναι και ουσιαστικό. Να δούμε και πόσο κόσμο θα έχει ο ΠΑΟΚ στην κερκίδα. Δύσκολο ταξίδι πολύ, πόσο μάλλον ο δικός δεν το κάνει κανείς. Εγώ έχω και γνωστούς από Καβάλα, από Σέρες, από Δράμα που έκαναν το ταξίδι και είναι από χθες το βράδυ εδώ. Υπάρχει και ραντεβού για τους οπαδούς στις 7 η ώρα, υπάρχει σχετικό θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Γιατί εντάξει είναι μια διαδρομή 80 χιλιόμετρων Μίνσκ Μπορίσοφ. Δεν υπάρχει συγκοινωνία, ειδικά μετά τις 12 που θα τελειώσει το ΜΑΤ. Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει κάποιος από το Μπορίσοφ. Και όλα τα μηνύματα ήταν για την επιστροφή των οπαδών. Ναι, έτσι, η επιστροφή είναι, ναι, ναι. Μερίμνη ΠΑΕ, βρείτε θα το υπάρχει ένα λεωφορείο στο ΠΑΟΚ 24, παιδιά, όσοι έχετε γνωστούς εκεί, να τους ενημερώσετε. Ωραία. Το λεωφορείο θα είναι 50 θέσεων, αλλά και 80 να είναι, θα βολευτούν τα παιδιά. Καλά, εννοείται. Όλοι καλή χώρα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, βέβαια. Ωραία. Καλή δουλειά, τα καλύψαμε όλα. Καλή δύναμη. Μπουφάν να φορέσεις, Στέργιο, όχι στις τσάντες και στις βαλίτσες, έτσι.
Μην το παίζει καλοκαιρινό μεσογειακό τύπο. Το μπουφάν ήταν το τελευταίο πράγμα που έβαλα στη βαλίτσα μου, το έβαλα παρά ένα, δηλαδή πριν φύγω. Ενημερώθηκε και εσύ από τον Ερίκο για 12 βαθμού. Ναι. Ωραία, την πατήσα τώρα. Καλή συνέχεια, Στέργιο. Καλή δουλειά, ευχαριστούμε. Καλά, παιδιά. Καλή δουλειά, καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα γρήγορα, γρήγορα. Πάμε στο διάλειμμά μας. Τελευταίο και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε το τελευταίο κομμάτι εκπομπή. Δεν σα είπατε, παιδιά. Όχι, ή δεν προλάβαμε. Βέβαια, δεν προλάβαμε. Λοιπόν, Κομίνης Γεώργιος. Πού? Πανιόνιος Άρης. Ρε φίλε, έτσι πως το είπες, πραγματικά λέω έγινε και αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, και επειδή δεν το είχαμε δει. Ναι, λέω έγινε και αυτό. Φαντάζεσαι, Κομίνης Γεώργιος στο γήπεδο της Τούμπας. Πανιόνιος Άρης, Κομίνης Γεώργιος. Αυτή είναι η ουσία, παιδιά, το διαιτητή τώρα αυτή την εβδομάδα. Τώρα το τι άλλο λέτε. Ποιο ορισμό είναι αυτό, τέταρτο. Πρέπει να έχει σφυρίξει. Έναν έχει χάσει. Νομίζω. Κάτσε, είναι έκτη αγωνιστική. Πέντε ορισμού έχει. Πέντε ορισμό. Μπράβο. Έχει χάσει ένα. Ναι, να μην πάρει τα. Πέφτει με ροκάμα. Να πέρσι. Πέφτει με ροκάμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει τον κύριο Τάση Γεώργιο από το σύνδεσμο Υπήρου. Νέο σχετικά. Δεν το έχουμε ακούσει. Ναι, τέταρτο διαιτητή είναι ο κύριο Βασίλειο Φωτιά στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Α, καλό, ωραία. Βοηθεί ο Μωυσιάδη και ο Κρετσίμο. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, νέο. Στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ δανέζικη πεντάδα. Μάτζ Κρίστοφερ Κριστόφερσεν, ο διαιτητής. Ναι. 35 ετών. Ντένις Βόλεμπερκ Ράσμουσεν, ο βοηθός ο ένας. Λάρς Χούμελγκάρντ, ο δεύτερος βοηθός. Για μισό λεπτά και λίγο, έχουμε πάρει Φιλανδούς, Ελβετούς, Δανούς. Αυτά. Άλλο, αυτά. Στα ντέρμπι, αυτά, ναι. Αυτά. Και ωραία. Πέρσι στο κύπελο Ισπανούς. Ναι. Σωστά. Ωραία, τέρατος ο Τζίλος, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και παρατηρητής διαιτησίας ο Λάιφ Λίντμπεργκ. Μάλιστα. Κριστόφερσεν. Μάτζ Κρίστοφερ Κριστόφερσεν. Άρα Κομίνης είναι στον Άρη. Χρήσανθε. Νέα Σμύρνη. Ωραία, Χρήσανθε, τι θα λέει τη Δευτέρα. Νέα Σμύρνη. Μάλιστα. Πανιόνιος Άρης. Έχεις καταλάβει ότι. Έχεις καταλάβει, Ελένη Μπούντου και αγάπη Βελίδη, ότι ο Άρης αν κερδίσει και στο Πανιόνιο αυτή την εβδομάδα. Φυσικά. Θα πας να παίξεις πρωτιά μες στο Χαριλάου. Φυσικά. Κιτρινόμαστε. Δεν είναι... κερδίζει τον Απόλλωνα Σμύρνη. Ναι, ναι, ναι. Παιχνίδι πρωτιά. Φωτιά. Φωτιά Βασίλειο. Λοιπόν. Στα πασχετικά μου αφήνετε να πάω και όσο προλαβαίνω. Σα αφήνουμε φίλε και σα αφήνουμε να δώσεις έτσι και σε κόσμο ελεύθερα εισιτηριάκια. Πέντε εισιτήρια έχουμε παιδιά, Σάββατο 4 παρατέταρτο, πάω Κρέθυμνο, ξέρω ότι η ώρα είναι λίγο περίεργη, δεν φταίμε εμείς, τι να κάνουμε. Η ΕΡ το δημιουργεί για να έχει προϊόν να παίξει. 4 παρατέταρτο το πάω Κρέθυμνο, πρώτο παιχνίδι της κανονικής περίοδου στην Basket League. 5 εισιτήρια, 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Πέντε στη Μαριλίζα, αφήνετε τα στοιχεία σας για να πάτε το Σάββατο νωρίς το μεσημέρι. Δείτε το. Μισογεμάνο το ποτήρι, όπως το βλέπω εγώ, ας πούμε, ότι έχετε μετά μπροστά σε όλο το απόγευμα και το βράδυ. Έτσι. Για να μετά το παιχνίδι στο παρατάκι. Λοιπόν, τώρα χθες ο ΠΑΟΚ νίκησε με 81-69 τον Πανιόνιο. Αναμενόμενη νίκη θα πω εγώ, γιατί υπήρχε διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ζορίστηκε, είναι η αλήθεια, ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως. Με μια ζώνη που έπαιζε ο Πανιόνιος που τον μπέρδεψε αρκετά. Γενικά δεν μπορείς να πεις ότι ο ΠΑΟΚ έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης. Δεν νομίζω ότι κιόλας περιμέναμε να πιάσει και υψηλά στάνταρ απόδοσης, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια. Ναι. Το ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λύσει, υπάρχουν. Με επιλογές, σε άμυνα και επίθεση, με συνεργασίες, τα ανέφερε αυτά και ο Ήλιος ο Παθεοδόρου χθες. Έχει ζητήματα όντως να λύσει. Αλλά πλέον από εδώ και πέρα, αυτά τα ζητήματα θα έχει να τα λύνει μέσα από παιχνίδια. Η σεζόν ξεκινάει, έχει ξεκινήσει μάλλον από χθες και τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα. Θα παίξει μεθαύριο με το Ρέθυμνο, την Τρίτη το βράδυ θα παίξει με τη Βενέτσια, μετά ακολουθεί η ΑΕΚ. Ξεκινάει αυτή η διαδικασία των αγώνων ανά 3-4 ημέρες και μέσα από αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά θα κληθεί να λύσει τα διάφορα αγωνιστικά θέματα που μπορεί να έχει. Και χθες καταλάβαμε πολύ καλά αυτό το οποίο έχουμε αναφέρει πολλές φορές, ότι γενικά ο ΠΑΟΚ φέτος είναι μια ομάδα με ένα πολύ γεμάτο ρόστερ. Και κάθε φορά σε κάθε παιχνίδι μπορεί να έχει διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Χθες, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο βγήκε μπροστά ο Χρυσικόπουλος. Τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους. Ήταν σε πολύ καλή μέρα έξω από τα 6,75 ο Τζαμάλ Τζόνς που είχε 16 πόντους με 4,5 τρίποντα. Είχε σε καλή μέρα γενικά και στις δύο άκρες του παρκέ τον Ντάριους Γκάρετ που είχε 14 πόντους. Πολύ μεγάλη ενέργεια σε άμυνα και επίθεση. Για μένα το πιο σημαντικό από όλες αυτές, από αυτούς που ξεχώρισαν χθες, είναι η εικόνα του Αθηναίου. Είχε 11 πόντους, έδωσε 5 assist. Το σημαντικό για τον Αθηναίου είναι ότι ενώ είναι ανέτοιμος, γιατί είχε χάσει όλη την προετοιμασία ουσιαστικά και μπήκε την τελευταία εβδομάδα, το ότι δεν χρειάζεται πολύ χρόνο προσαρμογής. Δηλαδή και χθες
βρήκε τρόπο να είναι πολύ λειτουργικό, αρκετά λειτουργικό μάλλον, στο διάστημα που αγωνίστηκε. Αυτά έχει να κρατήσει ο ΠΑΟΚ από χθες. Σίγουρα έχει διορθώσει πολλά. Έχει για μένα ένα παιχνίδι που μπορεί να είναι ανάλογο το Σάββατο με το Ρέθυμνο. Δηλαδή που μπορεί η ποιότητα που διαθέτει να του είναι αρκετή για να πάρει την νίκη. Μετά όμως για μένα εκεί θα είναι τα πρώτα δύο παιχνίδια που θα έχουμε καλές εξετάσεις για τον ΠΑΟΚ να δούμε. Με τη Βενέτσια στην Ιταλία, μια ομάδα που κάθε χρόνο στην Ιταλία είναι στην τετράδα τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά και διεκδικεί και πήρε πρόπερση στο πρωτάθλημα. Και μετά με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Εκεί θα είναι κάποιες καλές εξετάσεις για τον ΠΑΟΚ σε φάση αγωνιστική. Έτσι τώρα βαθμολογική τόσο νωρίς δεν νομίζω να παίξουν διάφορα πράγματα ρόλο. Το κομμάτι έχει να κάνει με το αγωνιστικό, τη βελτίωση εκεί. Και φυσικά μέσα από το αγωνιστικό που καταλαβαίνετε προκύπτει και το κομμάτι αυτοπεποίθησης, ψυχολογίας όταν έρχονται νίκες ή όταν έρχονται ήττες. Ο Γκος πότε επιστρέφει, θα μας πεις? Ο Γκος γίνεται μια προσπάθεια να επιστρέψει με την ΑΕΚ. Δηλαδή σε. Δηλαδή 20 την μέρες. Άλλη εβδομάδα, μάλλον. Όχι. Ναι, την άλλη πότε εβδομάδα. Πότε είναι το παιχνίδι? Αν θυμάμαι καλά, είναι Σάββατο με την ΑΕΚ. Το επόμενο. Και εκεί, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Δεύτερη αγωνιστική. Γίνεται μια προσπάθεια για εκεί. Δεν λέω ότι θα παίξει με την ΑΕΚ. Έτσι, γίνεται προσπάθεια. Το καλό είναι ότι στην εξέταση που έκανε φάνηκε ότι όλα πηγαίνουν καλά όσον αφορά την αποθεραπεία του. Και θα δούμε σε ποιο μάτς θα επιστρέψει της άλλης εβδομάδας. Δηλαδή της άλλης τριάδας αγώνων. Δηλαδή κάπου εκεί ανάμεσα σε ΑΕΚ, Telecom Vonis αν θυμάμαι καλά, και μετά είναι ο Προμηθέας στο Παλατάκι. Σε εκείνη την τριάδα κάπου ο Γκος είναι να επιστρέψει. Θα δούμε τι γίνεται αργότερα που πάω και έχει προπόνηση, αν θυμάμαι καλά, στις 4. Ναι, έχει βίντεο νωρίτερα, αλλά. Νομίζω ξεκινήσει 4 ώρα η προπόνηση. Μάλλον το βίντεο θα είναι λίγο παραπάνω ώρα σήμερα. Να δούμε τι γίνεται και με τον Pope, που έχει αυτό το ζήτημα εκεί σε μια φλεγμονή στη Μασχάλη που τον κράτησε έξω χθες. Να δούμε αν θα είναι διαθέσιμο το Σάββατο. Αυτά όσον αφορά τους τραυματισμούς και παίχτες που είναι εκτός. Σίγουρα έχει να βελτιώσει πολλά αυτή η ομάδα. Σίγουρα έχει να ανεβάσει το επίπεδο συγκέντρωση, στο επίπεδο συνεργασίας, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το σημείο που είμαστε είναι και λίγο φυσιολογικό να υπάρχουν αυτά τα θέματα, στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πολύ περίεργη προετοιμασία, δεν ήταν ποτέ πλήρης, του προκύπτανε μέσα στην προετοιμασία ζητήματα, του προκύπτανε καινούργιοι παίχτες μέσα στην προετοιμασία. Μην το ξεχνάμε ότι μέχρι και πριν 4 μέρες ο ΠΑΟΚ πήρε παίχτη τον Παπαντονίου, ο Γκάρετ ήρθε αργά, δηλαδή θέλω να πω ότι και του προκύπτανε ζητήματα με απουσίες και μπαίνανε και κάποια καινούργια πρόσωπα σιγά σιγά μέσα στην ομάδα. Πάντως σίγουρο είναι ότι κάποιοι είναι κάπως επιβαρημένοι. Δηλαδή χθες πάλι η εικόνα του Θόδωρου Ντουζάρα έδειχνε αυτό το πράγμα. Ότι είναι επιβαρημένος, ότι όλη αυτή η προετοιμασία που πήρε παραπάνω επιβάρυνση λόγω των απουσιών τον έχει επηρεάσει στο παιχνίδι του. Αλλά οκ, okay, μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά. Μέσα στο πρόγραμμα είναι οι απουσίες, οι τραυματισμοί. Και το καλό φέτος σε σχέση με πέρσι είναι ότι ο ΠΑΟΚ έμαθε να ζει με αυτό το πράγμα από την προετοιμασία. Πέρσι έκανε μια εξαιρετική προετοιμασία, πλήρης, χωρίς θέματα. Του ήρθαν όλα τα προβλήματα στο ξεκίνημα της σεζόν και έτρεχε και δεν έφτανε. Φέτος έχει μάθει με αυτά, έχει και πιο normal πρόγραμμα στο ξεκίνημα. Και έχει την ευκαιρία μέσα από κάποιες νίκες που μπορεί να μην έρχονται μέσα από πολύ καλή ομαδική δουλειά, αλλά ουσιαστικά μόνο μέσα από την ποιότητα που διαθέτει. Σιγά σιγά να βρει και αυτό το πράγμα. Την καλή ομαδική δουλειά, την καλή ομαδική συνεργασία και να βγάζει αυτά τα πράγματα που θέλει. Το κακό είναι, το παθαίνω και εγώ με τον φετινό ΠΑΟΚ, είναι ότι στους περισσότερους έχει μείνει εικόνα η περσινή από ένα σημείο και μετά με σεζόν και ο τρόπος που έκλεισε τη σεζόν. Που έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ρόλαρε μετά. Εκτός ότι τελείωσε στη τρίτη θέση, έπαιζε και πολύ καλό μπάσκετ από ένα σημείο και μετά. Κάτι το οποίο ναι, είναι στόχος να κάνει και φέτος, αλλά δεν μπορεί να γίνει πατώντας ένα κουμπί και Οκτώβριο μήνα. Έτσι. Όταν έχουν γίνει και αλλαγές. Το παθαίνω και εγώ πολλές φορές και το παραδέχομαι. Και εμένα, δηλαδή, πολλές φορές μου μένει η περσινή εικόνα από ένα σημείο και μετά. Ναι. Και λέω, να, εδώ φέτος αυτά δεν γίνονται. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, αυτή είναι η παγίδα, ξέρεις. Ακριβώς. Αυτή είναι η παγίδα. Και αυτή είναι η παγίδα. Εγώ το παθαίνω, είμαι έξω από την ομάδα. Το να μην το πάθει η ίδια η ομάδα είναι το θέμα. Ναι. Έτσι. Και σιγά-σιγά νομίζω ότι καταρχάς ο ΠΑΟΚ από πέρσι έχει πιο γεμάτο ρόστερ. Δεν ξέρω αν είναι πιο ποιοτικό από πέρσι, αλλά σίγουρα είναι πιο γεμάτο. Με περισσότερες επιλογές. Οπότε σιγά-σιγά όλο αυτό το πράγμα για να βρει ρυθμό πλέον θα έχει την ευκαιρία να το κάνει μέσα από τα παιχνίδια. Με τα μάτσα να δει 4 μέρες. Λοιπόν, αυτά από εμάς. 2:05 Αγάπη Γαβριλίδου. Τι είχαμε δεύτερη ώρα, για πες. Οπότε σήμερα όσον αφορά το ρεπορτάζ, μετά τις 12, μετά μεσονύχτια. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια, ό,τι κάνετε.